Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στην τηλεόραση της Ζούγκλας. Είμαι η Όλγα Σαμαρτζή και θα είμαστε μαζί καθημερινά 9 με 11 μέσα από την εκπομπή Πρωινή Είδηση. Θα βλέπουμε τα κυριότερα θέματα της επικαιρότητας και τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Για όσους από εσάς θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 211 55 50 500 ή να στείλετε το mail σας στο πρωινή-είδηση-παπάκι-ζούγκλα.gr. Θα ξεκινήσουμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των κυριότερων πολιτικών και αθλητικών εφημερίδων σήμερα Δευτέρα 31 Μαρτίου. Ξεκινάμε λοιπόν με την εφημερίδα Τα Νέα. Ασκήσεις πόλωσης στο δρόμο προς τις κάλπες. Σκηνικό έντασης έστησε χθες ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η κυβέρνηση πέρασε το τεστ πολυνόμιου σχεδίου. Πέρασε το τεστ της Βουλής η κυβέρνηση και έμεινε στον αέρα η προσπάθεια πόλωσης Τσίπρα. Διεγράφει από τη Νέα Δημοκρατία ο Νικήτας Κακλαμάνης, που δήλωσε παρόν στο άρθρο για την εργαλειοθήκη του ΟΑΣΑ, ενώ το ΠΑΣΟΚ αποδοκίμασε τους Γιώργο Παπανδρέου και Κακλαμάνη για το όχι και το παρόν στην ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών. Με νέους και άρωμα γυναίκας, η λίστα της Ελιάς. Με έντονο άρωμα γυναίκας, η συμμετοχή τους φτάνει στο 35%, αλλά και πολλούς νέους, με το 30% των συμμετεχόντων, να είναι κάτω από 40 ετών. Παρουσιάστηκε χθες στο ψηφοδέλτιο της Ελιάς. 5 από τους υποψηφίους προέρχονται από την πρωτοβουλία των 58 και το 90% των στελεχών του ψηφοδελτίου θέτει για πρώτη φορά την υποψηφιότητα. Κάτω-κάτω διαβάζουμε, προέχει να διασφαλιστεί η ηρεμία. Η τεχνητή πόλωση είναι πάντοτε το πολιτικό καταφύγιο των απελπισμένων και η αξιωματική αντιπολίτευση, με τη χθεσινή συμπεριφορά της στη Βουλή, κατέφυγε σε μια άτεχνη, καθαρά ψηφοθυρική σκηνοθεσία διχασμού. Είναι λυπηρό που η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ δεν αντιλαμβάνεται τα αυτονόητα. Μόνο ως ήρεμη δύναμη που έχει στόχο να ενώσει και όχι να διχάσει την κοινωνία, μπορεί να διεκδικήσει και να κερδίσει την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Οι θεωρίες της αντιπαράθεσης μεταξύ φωτός και σκότους, όπως και οι απειλές για σκαμιά, ανήκουν σε ρητορικές του παρελθόντος. Η κυβέρνηση οφείλει να μην παρασυρθεί στο παιχνίδι της πόλωσης. Με την ψήφιση του νομοσχεδίου και παρά τις αστοχίες, τις παλινοδίες και την έλλειψη συνεννόησης μεταξύ υπουργών, η Ελλάδα ετοιμάζεται να γράψει τον επίλογο των μνημονιακών χρόνων και να κάνει τη μεγάλη στροφή προς την ανάπτυξη. Για να συμβεί αυτό, απαιτείται ήρεμο κλίμα και η πρώτη κυβέρνηση να έχει την ευθύνη να το διασφαλίσει. Αριστερά βλέπουμε τις δημοτικές εκλογές της Γαλλίας, το Παρίσι παρηγοριά για τους σοσιαλιστές. Η εκλογή της σοσιαλίστριας Άνι Ντάλγκο στη Δημαρχία του Παρισιού είναι το μόνο αντιστάθμισμα για την ιστορική ήττα που υπέστη χθες το Σοσιαλιστικό Κόμμα του Φρανσουά Ολάντ στο δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών στη Γαλλία. Συνεχίζουμε με το Έθνος. Το λάθος στο κενό, η διπλή πρόταση δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Ένταση και βαριές κουβέντες από Βενιζέλο και Τσίπρα. Ο Αντώνης Σαμαράς δήλωσε, υπονομεύει την αξιοπιστία της χώρας ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέξης Τσίπρας από την πλευρά του δηλώνει, ο Στουρνάρας βάζει την οικονομία πιο βαθιά στην τάφο. Ενώ ο Βενιζέλος, απαράδεκτη και αντισυνταγματική η πρόταση Μομφής. Η πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εναντίον του Υπουργού Οικονομικών συσπήρωσε την πλειοψηφία. Χωρίς απήχηση έμεινε και η πρόταση Μομφής στον πρόεδρο της Βουλής. Ευνίδιο επεισόδιο με τον Γιώργο Παπανδρέου, σκληρή αποδοκιμασία από το ΠΑΣΟΚ, διαγραφή Νικήτα από τη Νέα Δημοκρατία. Ενώ κάτω-κάτω βλέπουμε φωτογραφία του Ερντογάν με τίτλο «Δημοτικές εκλογές, σαρωτική νίκη Ερντογάν». Ενισχυμένος βγαίνει από τις κάλπες ο Ταγίπ Ερντογάν, η άνευ προηγουμένου αντιπαράθεσης σφραγίστηκε με 8 νεκρούς και σε ένοπλες οδομαχίες. Ενώ δίπλα στη Γαλλία καλπάζει η Λεπέν, επικρατούν οι υποψήφοι της σε τουλάχιστον 10 δήμους. Αριστερά βλέπουμε πρόταση του Μαρινάκη, πρόταση για δήμαρχος του Πειραιά. Ενώ έρευνα στα λιμάνια της Αγωνίας χρονίζουσε σε λήψεις, αναδύονται με το ατύχημα του Λίου σε Ολύμπια. Περνάμε στο Έθνος, στον Ελεύθερο Τύπο. Σε απόγνωση ο Τσίπρας, που βλέπει ήττα στις ευρωεκλογές. Ρεσιτάλ γκάφας από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Βέρτιγκο στο ΣΥΡΙΖΑ, από τα αρνητικά γκάλοπ και τις οσοκομματικές κόντρες. Ο Αλέξης Τσίπρας μπέρδεψε το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής και στη συνέχεια αποχώρησε από το Κοινοβούλιο. Κατέθεσε διαδοχικά προτάσεις Μομφής κατά του Στουρνάρα και του Προέδρου της Βουλής, με μόνο στόχο τη χρονοκαθυστέρηση στην ψήφιση του πολυνομοσχεδίου και το μπλοκάρισμα της εκταμείευσης της δόσης από το αυριανό Eurogroup. Αντώνης Σαμαράς, για πρώτη φορά στην ιστορία ένα ελληνικό κόμμα είναι με τόσο φανατισμό εναντίον των συμφερόντων της Ελλάδας. Ενώ παρακάτω βλέπουμε αλλάζει πρωθυπουργό Ολάντ μετά την ήττα στις δημοτικές εκλογές.
Στη δεξιά στήλη ψηφίστηκε το πολυνομοσχέδιο. Εγκρίνεται αύριο η δόση του Eurogroup της Αθήνας. Διαγραφή Νικήτα, που δήλωσε παρόν για τον ΟΑΣΑ, διαφοροποίησε από τον Γιώργο Παπανδρέου και Απόστολο Κακλαμάνη στο άρθρο για τις τράπεζες. Ναι, από τον Μάξιμο, η ρύθμιση για γάλα 7 ημερών έκαψε τις αντιδράσεις. Επικουρικές συντάξεις, ψαλίδι 7 έως 10% από την 1η Ιουλίου. 11.000 περισσότεροι δικαιούχοι, επίδομα 500 ευρώ για 75.000 ένστολους. Ενώ στη φορολογία, μειώσεις προστίμων, αλλαγές στο φόρο υπεραξίας ακινήτων. Περνάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Απέρριψαν χωρίς συζήτηση την πρόταση δυσπιστίας κατά Στουρνάρα. Αυταρχισμός. Αγνώρισαν σύνταγμα και κανονισμό της Βουλής. Αλέξης Τσίπρας, ένα πρωτοφανές κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Απόν ο Πρωθυπουργός, με 152 βουλευτές πλέον η κυβέρνηση. Ο Αντώνης Σαμαράς διέγραψε τον Νικήτα Κακλαμάνη. Μέσα σε εκρηκτική ατμόσφαιρα καταρρίχθηκε η πρόταση δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ κατά του Στουρνάρα για το πολυνομοσχέδιο Οδοστρωτήρα, το οποίο υπερψηφίστηκε με 151 ψήφους. Τον απόντα Πρωθυπουργό εκπροσώπησε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, που ερμήνευσε κατά το δοκούν το Σύνταγμα για να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις τους έναντι των δανειστών. Οι βουλευτές της συγκυβέρνησης έκλεισαν τα αυτιά τους στις φωνές των συγκεκριμένων έξω από τη Βουλή. Οργή Βενιζέλου για τη στάση Παπανδρέου. Στην αριστερή στήλη βλέπουμε φόρο υπεραξίας. Απαλλάσσονται ακίνητα 20ετίας. Δεν αφορά τα παλιά ακίνητα που αγοράστηκαν πριν από το 1995, ο φόρος υπεραξίας 15%. Για τα υπόλοιπα ακίνητα, ο φόρος θα υπολογίζεται αφού πρώτα ληφθεί υπόψη ο πληθωρισμός όλα αυτά τα χρόνια και μέχρι τη στιγμή που πωλείται το ακίνητο. Απαλλάσσονται από το φόρο υπεραξίας και οι μικροπενδυτές στο χρηματιστήριο. Ενώ στη ΔΕΗ, αυξήσεις στους λογαριασμούς. Πάνω από 7 εκατομμύρια καταναλωτές ρεύματος θα κληθούν να πληρώσουν αυξήσεις 34% στο πράσινο χαράτσι μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της υποχώρησης της κυβέρνησης στα αιτήματα 2.500 αγροτών και 35.000 ιδιωτών που επένδυσαν σε πάρκα και φωτοβολταϊκά στέγης. Θάνατο στο Βαρυπινίτη, περιμένοντας τις απαντήσεις. Τις επόμενες μέρες αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Κατεπίγουσα προκατακτική εξέταση διέκταξε ο εισαγγελέας Άμφισσας για να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι της κακοποίησης του Βαρυπινίτη. Τι λέει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για περιστατικά όπου υπάρχει υποψία άσκησης κρατικής βίας. Κάτω δεξιά βλέπουμε τις δημοτικές εκλογές στην Τουρκία, όπου μάχη σε Άγκυρα και πόλη. Εκλογές θρίλερ σε κλίμα διχασμού και με αντικρουόμενες πληροφορίες για τους νικητές σε Κωνσταντινούπολη και Άγκυρα. Σίγουρη πρωτιά για το κυβερνόν άκρη που φαίνεται να ξεπερνά το 45% στο σύνολο της επικρατείας. Στο ευρωψηφοδέλτιο της Ελιάς, με 90% νέους υποψήφιους, το 90% των υποψηφίων του ευρωψηφοδελτίου της Ελιάς δοκιμάζονται για πρώτη φορά στην πολιτική. Το 30% είναι κάτω των 40 ετών. Η Ελιά εκφράζει την κεντροαριστερά ευθύνη, είπε ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Ενώ πάλι για τις δημοτικές εκλογές στη Γαλλία, δεξιά στροφή στη Γαλλία, ευρεία νίκη της κεντροδεξιάς, εντυπωσιακή άνοδος της ακροδεξιάς, ήττα της αριστεράς στις χθεσινές δημοτικές εκλογές στη Γαλλία. Αυτά από την εφημερίδα των συντακτών και περνάμε στην ελευθεροτυπία. Υπερψηφίστηκε οριακά το πολυνομοσχέδιο, αλλά τρεκλίζει η κυβέρνηση, είναι ο τίτλος της ελευθεροτυπίας. Έολη η απόρριψη της πρότασης μορφής ΣΥΡΙΖΑ κατά Στουρνάρα. Τριγμού στην κυβέρνηση προκάλεσε η χθεσινή ψηφοφορία. Το πολυνομοσχέδιο πέρασε μεν, αλλά με παρενέργειες. Ο Αντώνης Σαμαράς διέγραψε τον Νικήτα Κακλαμάνη που δήλωσε παρόν και η κοινοβουλευτική πλειοψηφία έμεινε με 152 βουλευτές. Το όχι του Γιώργου Παπανδρέου κορυφώνει τη σύγκρουσή του με τον Ευάγγελο Βενιζέλο με απρόβλεπτες συνέπειες για την κυβερνητική πλειοψηφία. Βολές από Βενιζέλου για το όχι Παπανδρέου, παρόν και διαγραφή για Νικήτα Κακλαμάνη. Στα προσφυγικά της Αλεξάνδρας, βλέπουμε παρακάτω, έχουν ιστορία, διεκδικούν μέλλον. Οι προσφυγικές πολυκατοικίες της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, το μεικτό γαλατικό χωριό, είναι σημαντικό αρχιτεκτονικό μνημείο που πάνω στους τοίχους του έχει γραφτεί η πρόσφατη ιστορία της Ελλάδας και της Αθήνας, λέει ο αρχιτέκτονας Δημήτρης Εφταξόπουλος, που ζει εκεί και ο καθηγητής του Μετσόβιου Πανεπιστημίου, κ. Σταυρίδης. Χθες ξενάγησαν τους Αθηναίους στο χώρο και ζήτησαν να τους ζωντανέψουν ξανά με νέους κατοίκους στα διαμερίσματα. Πλήθος αντιδράσεων βλέπουμε δεξιά. Αποδώστε ευθύνες για το θάνατο του Καρέλη. Αντιδράσεις σε Αλβανία και Ελλάδα προκαλεί ο θάνατος από χτυπήματα του Βαρυπινίτη Ηλία Καρέλη, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η κατεπίγουσα εισαγγελική έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του.
ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΔΗΜΑΡ ζητούν την άμεση απόδοση ευθυνών, ενώ να ξεκαθαρίσει το θέμα ζητά και το Αλβανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Δικαιοσύνη και όχι βεντέτα ζητούν και οι κρατούμενοι στις φυλακές Νιγρήτας, όπου βρέθηκε νεκρός ο Καρέλη. Ενώ στις δημοτικές εκλογές της Τουρκίας απαγόρευσε και την ήττα ο Σουλτάνος Ερντογάν. Οι 8 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από συγκρούσεις μεταξύ ψηφοφόρων, αλλά και η σημαντική καθυστέρηση στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, σημάδεψαν τις τουρκικές εκλογές για δημάρχους και νομαρχιακά συμβούλια. Ο Ερντογάν εμφανίζεται να παίρνει ποσοστό μεγαλύτερο από τις δημοτικές του 2009, κάνοντας τους εσωκομματικούς αντιπάλους του να καταπίνουν τη γλώσσα τους. Σειρά έχει η Δημοκρατία. Παραιτήθηκε διαφωνώντας ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Γαργάλατα είναι ο τίτλος της Δημοκρατίας. Οι διατάξεις φωτιά που εξαφανίστηκαν πίσω από τον καυγά για την παστερίωση. Καταργούνται τα οικογενειακά επιδόματα του ΟΑΕΔ και της Μητρότητας. Με ερωτηματικό έχει εφημερίδα εδώ. Στον αέρα οι τριετίες του ιδιωτικού τομέα από το 2017. Μειώνονται οι επικουρικές συντάξεις, επισπεύδονται οι κατασχέσεις καταθέσεων, ανοίγει ο δρόμος για τον έλεγχο των περιπτέρων από μεγάλες αλυσίδες, δίνεται η δυνατότητα στις κατασκευαστικές να ενοικιάσουν εργαζομένους, απολλάσσονται από το χαράτσι offshore. Πρόταση μορφής βλέπουμε δίπλα, κατά Στουρνάρα. Οριακές καταστάσεις στην Ολομέλεια. Βαριές κουβέντες Τσίπρα με Βενιζέλο και με Ημαράκη. Αποχώρησε από τη συζήτηση, αλλά επέστρεψε αργότερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ πάνω-πάνω βλέπουμε αυξάνονται λόγω φωτοβολταϊκών τα τιμολόγια της ΔΕΗ. Και περνάμε στην αυτεμπορική. 152 ναι στο πολυνομοσχέδιο σε κλίμα πολιτικής έντασης. Ταραχώδη συνεδρίαση με πρόταση μομφής κατά του Υπουργού Οικονομικών. Παπανδρέου όχι στην ανακεφαλαιοποίηση, δήλωσε. Διαπυρός και Σιδήρου πέρασε από τη Βουλή το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα της Τρόικας, ανοίγοντας τον δρόμο για την εκταμείευση της επόμενης δόσης. Η χθεσινή συνεδρίαση της Βουλής στιγματίστηκε από την οξύτατη αντιπαράθεση κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης, λόγω της ευνίδιας κίνησης του ΣΥΡΙΖΑ να καταθέσει πρόταση μομφής κατά του Υπουργού Οικονομικών Γιώργου Στουρνάρα για τους χειρισμούς του στην υπόθεση των τραπεζών. Η πρόταση τελικά δεν συζητήθηκε. Το σκέλος του πολυνομοσχεδίου που περιλαμβάνει την εργαλειοθήκη του ΟΑΣΑ υπερψήφισαν κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας 152 βουλευτές, ενώ την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών υπερψήφισαν 151 βουλευτές. Ο Νικήτας Κακλαμάνης ψήφισε παρόν και διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία, ενώ ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου και ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης δεν στήριξαν τις ρυθμίσεις για την ανακεφαλαιοποίηση. Δίπλα βλέπουμε πάλι τις δηλώσεις Αντώνη Σαμαρά. Είναι η πρώτη φορά που αξιωματική αντιπολίτευση υπονομεύει την αξιοπιστία της χώρας και το θεσμό του Κοινοβουλίου. Δεν της πέρασε, μένει όμως η πικρή γεύση ένα ελληνικό κόμμα να είναι εναντίον των συμφερόντων της Ελλάδας. Απαντά ο Αλέξης Τσίπρας, διεξάγεται μια πρωτοφανής κοινοβουλευτική εκτροπή με προφανή σκοπιμότητα να μην συζητηθεί στη Βουλή το τριπλό έγκλημα που αφορά τράπεζες, δημόσιο πλούτο, επαγγελματικές ομάδες και κατάρρευση του ασφαλιστικού συστήματος. Ενώ ο Ευάγγελος Βενιζέλος, η κυβέρνηση πολιτικά δεν φοβάται ούτε αποφεύγει τη σύγκρουση με την αξιωματική αντιπολίτευση και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά είναι υποχρεωμένη να διαφυλάσσει τα συμφέροντα της χώρας. Παρακάτω βλέπουμε για το Υπουργείο Οικονομικών προσδοκίες ότι το Eurogroup θα εγκρίνει την καταβολή από την Κομισιόν και το Δούνου του, αναμένοντας υπερδόση 11,8 δις ευρώ. Δόση μαμούθ περίπου 11,8 δις ευρώ διαπραγματεύεται η Ελλάδα μετά την ψήφιση των προαπαιτούμενων μέτρων τα οποία συμφωνήθηκαν πρόσφατα με την Τρόικα. Πηγές του Υπουργείου Οικονομικών τόνιζαν ότι αν πάνε όλα καλά, το αυριανό Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης θα δώσει επί της αρχής την έγκρισή του για τη δόση των 8,8 δις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και περίπου 3 δις ευρώ από το Δούνου του. Ωστόσο, ο δρόμος δεν θα είναι εύκολος. Το ναι των Ευρωπαίων Υπουργών Οικονομικών θα δώσει τη σκυτάλη στα κοινοβούλια των κρατών μελών. Ενώ ο Βρούτσης δηλώνει «Δεν θίγονται εργασιακά δικαιώματα». Κατηγορηματικός και διαψεύδοντας ότι θίγονται υφιστάμενα εργασιακά δικαιώματα με το νομοσχέδιο, εμφανίστηκε στη Βουλή ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης. Να περάσουμε τώρα και στην Εσπρέσο. Συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση της δημοσιογράφου. Πού είναι η Θάλια, ο σύζυγος της ποινικολόγος Νίκος Μπούρας, αποκαλύπτει στην Εσπρέσο «Σήμερα θα κάνω αυτό που υποσχέθηκα».
Ενώ πάνω-πάνω βλέπουμε οι 48 μυστηριώδεις ώρες πριν το τέλος του Αλβανού Βαρυπινίτη. Τι απαντούν για το ηλεκτροσόκ οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι των φυλακών Μαλανδρίνου. Αυτά λοιπόν είναι τα νέα από τις πολιτικές εφημερίδες και τώρα θα περάσουμε και στον αθλητικό χώρο, ξεκινώντας με την εφημερίδα Sport Day. Βλέπουμε λοιπόν στη Sport Day που ήταν η άλλη ο κεντρικός τίτλος. Ο Άρης έπαιξε για την ιστορία του, οι παίκτες του πρωταθλητή έκαναν αγκαρία με μία εξαίρεση. Ομάδα και κόσμος τίμησαν τη μνήμη του Σταύρου Νταϊφά. Δέχεται πιέσεις για υποψήφιος δήμαρχος Πειραιά, ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Ενώ κάτω-κάτω βλέπουμε, ο Βαλντές το πάλεψε από την αρχή και δικαιώθηκε με τον γκολ της νίκης. Το δοκάρισε σου του Μανιά και ο Ρομπέρτο σταμάτησαν τον Άρη στο πρώτο ημίχρονο. Χτυπητή η αδυναμία του Ολυμπιακού να μπει στην περιοχή του Διούδη. Ενώ ο Μίτσελ δηλώνει, ήμασταν χάλια, αλλά με τον ΠΑΟΚ θα έχουμε κίνητρο να πάρουμε και το κύπελο. Ενώ και κάτω-κάτω για τον Παναθηναϊκό, έτσι βγαίνει πρώτος, η ΕΣΔΙ αναλύει τις επιδόσεις των Πρασίνων με τους αντιπάλους τους στα play-off. Οι περισσότερες τελικές, τα λιγότερα λάθη και οι ευκαιρίες που πρέπει να γίνονται γκολ. Ο Πράνιτς δηλώνει είμαστε ικανοί να τους νικήσουμε όλους. Αυτά τα νέα από τη Sport Day. Περνάμε τώρα και στο γκολ. Reds are back είναι ο τίτλος. 24 χρόνια μετά, η θρυλική Λίβερπουλ δείχνει έτοιμη να στεφθεί ξανά πρωταθλήτρια Γαλλίας. 6 αγωνιστικές πριν από το φινάλι της πιο συγκλινιστικής Premier League των τελευταίων ετών, η αρμάδα του Rodgers κρατάει την τύχη στα χέρια της. Νέο επιθετικό ρεσιτάλ από τους κόκκινους στο 4-0 επί της Tottenham, ενώ και τελείριο ενθουσιασμού στο Anfield. Η Λίβερπουλ πάτησε κορυφή και μέχρι το φινάλε υποδέχεται Chelsea και Manchester City στην έδρα της, στα δύο ντέρμπι που θα κρίνουν τα πάντα στο αγγλικό πρωτάθλημα. Κάτω-κάτω βλέπουμε το Μαρινάκη, ο οποίος λέει ότι έχει δεχθεί πρόταση και το σκέφτεται για δήμαρχος. Μεγάλος τζόγος για το Δήμο Πειραιά, με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού να αποφασίζει μέσα στο επόμενο διήμερο αν θα αντιμετωπίσει ο ίδιος, μαζί με τον Πέτρο Κόκαλη, τον ανεπιθύμητο για εκείνον νυν δήμαρχο Βασίλη Μιχαλολιάκου, που έχει το χρήσμα και τον Σαμαρά. Δίπλα κινδυνεύουν οι μισές ομάδες, μήλο στην ουρά της Super League με το διπλό του Απόλλωνα στην Κομωτινή. Ο Νίκος Βελονάκης αναλύει όλα τα σενάρια του χορού του Ζαλόγκου και εξηγεί γιατί μπορεί να κινδυνέψει ακόμα και ο ένατος Λεβαδιακός, μέχρι και εφταπλή ισοβαθμία μπορεί να προκύψει στους 39 βαθμούς. Καθοριστική η απόψινή μονομαχία Ξάνθης Πλατανιά στις 7.30 στην Nova Sport 1 για τη μάχη της αποφυγής του υποβιβασμού. Και τώρα με τοπική διαβάζουμε ένα τίτλο παρακάτω. Με το μυαλό στον ημιτελικό του Καραϊσκάκης, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός νίκησαν δύσκολα Καλονίκη Άρη. Ενώ μικρός ήρωας της Τούμπας ο Κουλούρης λυτρώνει τον πρωταθλητή ο Βαλντές. Σειρά έχει το φως των σπορ. Ο πιο κακός φέτος ο Ολυμπιακός. Είδε και έπαθε για να κερδίσει τον υποβιβασμένο Άρη με γκολ του Βαλντές το 84. Καθάρισε ο Βαλντές. Τραγική και πάλι εικόνα στο κέντρο άμυνας, αλλά ο πραγματικός MVP ήταν ο Ρομπέρτο. Στη μοναδική κλασική ευκαιρία του σε όλο το μάτσο, ο Ολυμπιακός σκόραρε με τον Παρουγουιανό. Οι φιλοξενούμενοι όμως είχαν περισσότερες και καλύτερες φάσεις, όλες στο πρώτο μέρος. Δύο αποσόβησε ο εξαιρετικός Ρομπέρτο και άλλη μία σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι. Δίπλα βλέπουμε, μόνο ο Ρομπέρτο έδειξε έτοιμος για τον εμιτελικό. Εμφάνιση με μήνυμα του Ισπανού Πορτιέρο λίγο πριν από τον ΠΑΟΚ και ενώ ο Μίτσελ δείχνει ακόμα να σκέφτεται αν θα δώσει το συμπατριώτη του ή στον Μέγερη τα κόκκινα γάντια. Ο κορυφαίος Πορτιέρο είπε όχι δύο φορές σε Μπακασέτα και Βαγγέλη σε ένα διάστημα που ο Ολυμπιακός έμοιαζε να μην βρίσκεται καν στον αγωνιστικό χώρο. Να περάσουμε τώρα και στην πράσινη. Φορτσάρι, Παναθηναϊκός Κολοσσός, με το μυαλό στην μάχη με τη Μάλαγα. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τους Ροδίτες στο ΟΑΚΑ. Πια Βέρντερ, Παναθηναϊκός με τρέλα. Εδώ για να το σηκώσουμε, ο Μάρκους Μπέργκ έχει πάθει παωμάνια και το δείχνει με κάθε τρόπο. Κλείνει την πόρτα στους Γερμανούς και μένει στην Πανάθα για να πάρει το πρωτάθλημα. Δεν πωλείται, ξεκαθαρίζει και η ΠΑΕ. Μεγάλη ανάλυση της πράσινης. Κάτω αριστερά ο δρόμος για τα αστέρια. Το τριφύλι θέλει, μπορεί και δικαιούται να πάρει το εισιτήριο για το Champions League. Το σενάριο που φέρνει στον Παναθηναϊκό ισχυρό. Στην κλήρωση 6 εκατομμύρια ευρώ η πρόκληση στα play-off της διοργάνωσης. Ποιοι είναι οι πιθανοί αντίπαλοι. Περνάμε στην ώρα των σπορ. Θέλει άλλους 10
Είναι ο τίτλος της ώρας. Η Ένωση έχει ήδη πάρει 10 παίκτες για του χρόνου, αλλά και χθες έγινε εμφανές ότι θέλει άλλους 10. Λάθος να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Για να είναι ΑΕΚ σε επίπεδο τουλάχιστον 20άδας, 3 με 4 θέλει μόνο για τα άκρα της άμυνας, τα εξτρέμ μετά από Πλατέλα, Ραβίδι, Ντούνι. Θέλει άλλους 2 για να είναι πλήρης. Χρειάζεται και άλλη λύση πρώτης γραμμής για την επίθεση. Ίσως και 2. Θέλει και ξένους που να κάνουν τη διαφορά. Από τη χθεσινή ομάδα τουλάχιστον 7 παίκτες δεν γίνεται να υπολογίζονται για του χρόνου ούτε για αναπληρωματική. Κρίμα να γίνεται τέτοια προσπάθεια για την αναγέννηση της ΑΕΚ σε όλα τα επίπεδα και να είμαστε τέλος Μαρτίου ο κόσμος να απογοητεύεται. Και ο προπονητής να μετράει πόσες νίκες θέλουμε για την άνοδο. Έχουμε ένα πεντάμινο μπροστά μας. Είναι βέβαιο πως θα γίνουν όλες οι απαραίτητες κινήσεις, αλλά τα λάθη που φέτος ήταν πολλά πρέπει να περιοριστούν στο ελάχιστο. Ενώ παρακάτω, και λίγοι ήταν αυτοί οι Γιούχα, είναι ο τίτλος που άκουσαν χθες από τους 10.000 ενωσίτες που ταλαιπωρούνται και απογοητεύονται. Ομάδα χωρίς αρχή και τέλος, χωρίς κανένα αγωνιστικό προσανατολισμό, με παίκτες που χειροτερεύουν αντί να βελτιώνονται ατομικά και με νοοτροπία δημοσίων υπαλλήλων. Ενώ κάτω-κάτω στα play-off και στις καθυστερήσεις για το Φωστήρα. Με βαθμολογικό πλεονέκτημα μπαίνουν στα play-off Κέρκυρα και Ολυμπιακός Βόλου. Νίκη Βόλου, Αιγινιακός, Χανιά, Φωστήρας Ηρακλής και Ηρακλής Ψαχνών μπαίνουν στη μάχη για την άνοδο στην Super League. Και συνεχίζουμε με τον πρωταθλητή. Ξυπνήστε είναι ο τίτλος. Αγκαρία πάλι ο θρύλος, 1-0 για τον Άρη. Γιατί κοιμηθήκατε και το μωρό. Παίξανε μόνο 2, Βάλντες και Ρομπέρτο, ανησυχία για τη συνέχεια στο κύπελο. Ο Μίτσελ δηλώνει, εμείς θα το πάρουμε, θα είμαστε άλλη ομάδα στο κύπελο. Έτοιμοι ο Φούστερ και Σαβιόλα. Ενώ δίπλα, Υπτάμενος και Τζέντλεμαν έκλεψε την παράσταση στα Τρίκαλα ο Μπρεντ Πέτουεϊ με 21 πόντους. Ο Σούπερ Ολυμπιακός για τα τρία δεκάλεπτα νίκησε άνετα με 84-70. Εξαιρετικός και πάλι ο Παπαπέτρου που γιόρτασε τα 20 γενέθλιά του με 12 πόντους. Λίγοι κακοί οπαδοί των Τρικάλων τραυμάτισαν τον φυσικοθεραπευτή του Ολυμπιακού. Και από τον πρωταθλητή πάμε στο Γαύρο. Τον κάρφωσε πάλι ο Βάλντες, αλλά η ομάδα πρέπει να γεμίσει τις μπαταρίες της εν ώψη κυπέλου, είναι ο τίτλος. Ο χειρότερος Ολυμπιακός χθες καλείται να μεταμορφωθεί την Τετάρτη. Αν η ομάδα έχει το μυαλό της στον ΠΑΟΚ, έχει καλώς. Διαφορετικά, τουλάχιστον θα είναι έτοιμοι ιατρικά Φουστέρ και Σαβιόλα, επανέφερε ο Ρομπέρτο Μίτσελ και έδειξε καλά ο Ισπανός goalkeeper. Ενώ πάνω-πάνω βλέπουμε. Ολαδικά σου θρύλε, 3-0, έγραψαν ιστορία με το τέταρτο σερί τα κορίτσια μας. Πολυτιμότερη του τελικού η Στέλλα Χριστοδούλου, μεγάλα παράπονα για την αστυνομία που δεν άφησε τη διοίκηση του Ερασιτέχνη να βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο για την απονομή. Ενώ κάτω-κάτω, περίπατος, αλλά φτισχές βομολοχίες, αντικείμενα και ρατσιστική επίθεση προς τους ερυθρόλευσους κατήγγειλε ο Μπαρτζόκας. Τραυματίστηκε ο φυσικοθεραπευτής της ομάδας, απορρίψε αντικειμένου. Και περνάμε στη Live Sport, όπου ο τίτλος είναι «Αλλά ήταν ωραία». Άγιος Ρομπέρτο έσωσε τους ερυθρόλευκους από ντροπιαστική γκέλα. Κινδύνεψαν σοβαρά να βρεθούν πίσω στο σπορ, στο πρώτο μέρος και αποδοκιμάστηκαν. Δεν έπιασαν τόπο τα γκάζια, έντονος προβληματισμός για την εικόνα των πρωταθλητών, ήχησαν καμπάνες εν ώψη του ημιτελικού με τον ΠΑΟΚ. Δεν βλέπονταν πάλι ο Ολυμπιακός και κέρδισε με την ψυχή στο στόμα τον πεσμένο Άρη, χάρη στον υπέρχο γκολ του Βάλντες το 84. Ενώ αριστερά βλέπουμε μια τρυφερή εικόνα του παππού Μίτσελ με τον γονάκι του τον Νικόλα ντυμένο στα ερυθρόλευκα. Θα πάρουμε το κύπελο μαζί, καθησυχάζει ο coach. Ενώ δίπλα, αυτός είναι ο φωνιάς του αύριο, ο 18χρονος πιστολέρο της K20 Ευθύμης Κουλούρης ήρθε από τον πάγκο και καθάρισε με γκολάρα στο 84, έκτη ανατροπή του δικέφαλου στην Τούμπα. Αυτά ήταν τα νέα και από τις αθλητικές εφημερίδες, από τον έντυπο τύπο. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στον ηλεκτρονικό τύπο και συγκεκριμένα θα δούμε τα πρωτοσέλιδα από το zoogla.gr. Επισοδιακή ψηφοφορία. Ο Σαμαράς διέγραψε τον Κακλαμάνη. Ο Βενιζέλος επετέθηκε φραστικά στον Παπανδρέου. Με οριακή πλειοψηφία εγκρίθηκε το πολυνομοσχέδιο. Είναι το πρώτο σημερινό πρωτοσέλιδο. Περνάμε στο επόμενο. Εγκρίθηκε το πολυνομοσχέδιο με 152 ναι, 135 όχι και ένα παρόν. Διεγράφει ο Νικήτας Κακλαμάνης από τη Νέα Δημοκρατία. Καταψήφισε το άρθρο 2 για τις τράπεζες ο Γιώργος Παπανδρέου.
Ενώ το επόμενο πρωτοσέλιδο απορρίφθηκε η πρόταση δυσπιστίας, αποχώρησε ο ΣΥΡΙΖΑ από την Ελομέλεια. Συνεχίζεται η συνεδρίαση για το πολυνομοσχέδιο. Αυτά ήταν τα τρία πρώτα πρωτοσέλιδα στην ηλεκτρονική εφημερίδα ζούγκλα.gr. Τώρα θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας Findforme.gr. Findforme.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του ζούγκλα.gr. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Πάμε τώρα να δούμε τα θέματα της επικαιρότητας. Αντιδράσεις προκαλούν τα στοιχεία που έρχονται στη δημοσιότητα σχετικά με τα αίτια του θανάτου του Αλβανού Βαρυπινίτη στις φυλακές της Νιγρήτας Σερών, ο οποίος δολοφόνησε στις 25 Μαρτίου τον υπαρχηφύλακα των φυλακών Μαλανδρίνου και πατέρα δύο παιδιών. Οι ιατροδικαστές αποδίδουν το θάνατό του σε άγριο ξυλοδαρμό, ενώ άφησαν υπόνοιες για τον βασανισμό του. Αστυνομικοί και σοφρονιστικοί υπάλληλοι, ωστόσο, αρνούνται τις ευθύνες. Να δούμε όμως το ρεπορτάζ από το ΣΤΑΡ Κεντρικής Ελλάδας. Η Υπηρεσία Θεσσαλονίκης και το πόρισμα που συνέταξαν οι ιατροδικαστές Μινάς Γεωργιάδης και Ελένη Ζαγγελίδου αναφέρουν πως ο Βαρυπινίτης πέθανε από πολλαπλά τραύματα και κάταγμα στο στέρνο, τα οποία προκλήθηκαν από σπυρωτή ράβδο, ενώ τα τραύματά του προσδιορίζονται χρονικά πριν από περίπου 3-24 ώρα.
Συγκεκριμένα η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε κάταγμα στο στέρνο το οποίο φαίνεται να προκάλεσε και το θάνατο. Βρέθηκαν ακόμη πολλαπλές και βαριές κακώσεις από σπυρωτή ράβδο σχεδόν σε όλο το σώμα, καθώς και ίχνη βασανισμού του βαρυπινίτη. Επίσης παραγγέλθηκαν περαιτέρω ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης επιβεβαιώνει ότι ο νεκρός κρατούμενος έφερε μόλοπες, τον μεταφέρθηκε στις φυλακές της Νιγρήτας και συγχρόνως νύπτει τα σχήρας του για την αιτία θανάτου του Βαρυπινίτη. Ωστόσο ανακοινώνει την διενέργεια πειθαρχικής προκαταρκτικής εξέτασης για να διπιστωθούν κάτω από ποιες συνθήκες επήλθε ο θάνατός του. Την οποιαδήποτε εμπλοκή όμως αρνούνται και οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι στον θάνατο του Αλβανού κρατούμενου και φαίνεται πως πετούν τον μπαλάκι των ευθυνών στους αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος ΙΤΕΑΣ, όπου μεταφέρθηκε αρχικά ο Βαρυπινίτης κρατούμενος, αλλά και του τμήματος μεταγωγών Άμφισσας που φρόντισε για τη μεταφορά του στις φυλακές Νιγρήτας Σερών. Ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Υπαλλήλων Στερεάς, Γιώργος Μπράνης, με δήλωσή του στο ΣΤΑΡ, σπέβδει να υπερασπιστεί τους συναδέλφους του αστυνομικούς και τονίζει ότι ο κρατούμενος μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα της Φωκίδας το βράδυ της Τρίτης, ημέρα που έγινε ο φόνος του υπαρχηφύλακα, με μόλοπες και εκδορές, και ο ίδιος ο κρατούμενος αρνήθηκε τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Γεγονός είναι το εξής, ότι όταν ο Βαρυπινίτης και δολοφόνος του άτυχου υπαρχηφύλακα διέπραξε τον φόνο αυτόν στις 12:30, παρελήφθη από τις με εντολή εισαγγελέα και προκειμένου να διαφυλαχθεί η σωματική του ακεραιότητα, φοβούμενη προφανώς και η εισαγγελία πράξης αντιπίνων, από αστυνομικές δυνάμεις του τμήματος μεταγωγών Άμφισσας στις 8 η ώρα το βράδυ. Μεσολαβεί λοιπόν ένα χρονικό κενό 7,5 ώρων και στη συνέχεια η μεταγωγή του στο ΑΤΑΦΙΤΕΑΣ. Σημειωτέων ότι ο κρατούμενος αυτός κατά την παραλαβή του από τις αστυνομικές δυνάμεις έφερε κάποιες εκδορές και μόλοπες οι οποίες έχουν καταγραφεί και έχουν αποτυπωθεί στα επίσημα βιβλία της ελληνικής αστυνομίας και των αστυνομικών υπηρεσιών. Ο ίδιος πώς ακριβώς έγιναν αυτά τα χτυπήματα και αυτή η μόλοπες που έφερε. Αυτό που ρωτήθηκε και ρώτησαν μάλλον οι αστυνομικοί που τον παρέλαβαν, τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους, πώς προκλήθηκαν αυτά τα σημάδια και αυτές οι μόλοπες και οι εκδορές. Η απάντηση των σοφρονιστικών υπαλλήλων, που δεν υπάρχει λόγος αμφισβήτηση από αυτού, ήταν ότι έγινε κατά την πράξη αφοπλισμού του από τους ίδιους συγκρατουμένους του. Και μάλιστα είχε οδηγηθεί για τις μόλοπες αυτούς που έφερε και τις εκδορές στο ιατρείο των φυλακών. Κατά δήλωση πάντα των ίδιων των σοφρονιστικών υπαλλήλων. Από εκεί και πέρα, κατά τη διάρκεια της μεταγωγής του, ρωτήθηκε από την υπηρεσία του μεταγωγών Άμφισσας αν επιθυμεί να μεταχθεί στο νοσοκομείο για να εξεταστεί. Δήλωσε κατηγορηματικά ότι δεν ήθελε κάτι τέτοιο, προτιμούσε να πάει να ξεκουραστεί και να κοιμηθεί σε κάποιο κελί, όπως και έγινε, μετήχθη στο ΑΤΑΦΙΤΕΑΣ. Επίσης στο ΑΤΑΦΙΤΕΑΣ, όπου ήταν ο αξιωματικός υπηρεσίας, έκανε επισήμανση τις μόλοπες και τις εκδορές οποίες έφερε, κατεγράφησαν αυτές και οδηγήθηκε στο κελί του προκειμένου την επόμενη ημέρα να παρουσιαστεί ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα. Η συμπεριφορά του συγκεκριμένου κρατούμενου όταν μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα της ΙΤΕΑΣ, ποια ήταν, κύριε Μπράνη? Ποιες πληροφορίες τι λένε? Οι πληροφορίες δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα. Το μόνο που ζητήθηκε, σας είπα, το μόνο που ήθελε ήταν να κοιμηθεί, δεν ήθελε κάτι άλλο. Και οι συνάδελφοι και την προηγούμενη μέρα του τον παρέλαβαν και την επόμενη του είπαν αν επιθυμεί είτε μεταφορά στο νοσοκομείο οτιδήποτε. Δήλωσε αρνητικός, αλλά και κατά τη διάρκεια της μεταγωγής του δεν δημιούργησε κανένα πρόβλημα, ήταν απόλυτα συνεργάσιμος, ήρεμος κτλ. Ήταν σε κατάσταση αμόκ όταν μεταφέρθηκε στην ΙΤΕΑ? Δεν θα έλεγα αμόκ, εντάξει, από ότου μου μεταφέρθηκε ήταν σε μια κατάσταση κούρασης. Τώρα αν ήταν ψυχική οτιδήποτε δεν το γνωρίζω. Δόθηκε εντολή μεταφοράς του στις φυλακές του Κεντρικού Καταστήματος Κράτησης στις Σέρες. Έγινε η μεταγωγή του εκεί πέρα. Στο σημείο εκεί σημαντικό να τονίσουμε είναι ότι κατά την παραλαβή του από τις αστυνομικές δυνάμεις στην υπηρεσία φύλαξης και στους σοφρονιστικούς εκεί υπαλλήλους, κατά το πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής που συντάσσεται πάντα, δεν υπήρξε καμία μνήμη από την πλευρά των σοφρονιστικών ότι φέρει ενδεχομένως βαριές κακώσεις ή βαριά τραύματα πλην αυτών που, όπως προείπαμε, προγενέστερα είχαν ήδη καταγραφεί και που με την
Και όπως δήλωσαν μάλλον οι σοφρονιστικοί του υπάλληλοι του Μαλανδρίου, είχαν προκληθεί από τους συγκρατούμενους του στην προσπάθεια αποκλεισμού του. Δεν υπήρξε λοιπόν καμία καταγραφή στο πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής ένσταση από μέρους σοφρονιστικών της Νιγρήτας Σερών ότι ο κρατούμενος αυτός φέρει ή διαζώντος τραύματα βαρέως. Δεν υπήρξε καμία ένσταση ως προς την παραλαβή του, γιατί ενδεχομένως έφερε αυτά τα τραύματα. Τρίτον, δεν υπήρξε καμία δήλωση για μεταφορά του στο νοσοκομείο, αν όντως, αν υποθέσουμε ότι ισχύει αυτή η εικασία που αφήσαν τουλάχιστον την υπόνοια ότι ήταν σε προγενέστερο χρόνο ή ότι μπορεί να έγινε και κατά τη διάρκεια των ταγών, γιατί υπόθηκε και αυτό. Σημειωτέων ότι αφήθησαν εχμές και υπόνοιες, και γι' αυτό η παρουσία μου εδώ, κατά συναδέλφων οι οποίοι λέει κατά τη διάρκεια της μεταγωγής τους ενδεχομένως βιοπράγησαν σε βάρος του δολοφόνου κακοποιού. Σε καμία περίπτωση δεν έγινε κάτι, ούτε το δηλώνουμε κατηγορηματικά. Δεν υπήρξε, όπως σας είπα, ούτε μία φορά ένσταση απόφαση από μέρους των σοφρονιστικών υπαλλήλων για την παραλαβή. Και σημαντικότερο όλων, από πληροφορίες εγκυρότατες, αυτό που σας μεταφέρω, κατά την παραλαβή του ήταν και ο ίδιος ο διευθυντής των φυλακών της Νιγρήτας Σερών παρόν στη διάρκεια της παράδοσης από τις δυνάμεις του μεταγωγών της άμφισσας στους σοφρονιστικούς υπαλλήλους της Νιγρήτας Σερών. Αν και ο ίδιος ο διευθυντής διαπίστωνε να έχει τέτοιες βλάβες ή κακώσεις ή σωματικές βλάβες επικίνδυνες, νομίζω ότι θα έπρεπε αυτομάτως από την πρώτη στιγμή και ο ίδιος να ενεργήσει. Κάτι τέτοιο δεν έγινε όχι μόνο από τον διευθυντή των φυλακών, αλλά και από αυτόν που παρέλαβε. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω σε κάθε περίπτωση είναι το να προσπαθεί κάποιος να υπερασπιστεί τον εαυτό του ή να αποποιηθεί των ευθυνών του, είναι θεμητό. Το να προσπαθεί όμως να μεταθέσει αυτές τις ευθύνες σε άλλο φορέα ή σε άλλους συνανθρώπους του, αγγίζει τα όρια της ανέδειας και της ύβρος. Άνεργοι διαδήλωσαν και έσβησαν τα πρόστιμά τους. Πραγματοποιήθηκε η παρέμβαση του Δικτύου των Ανέργων και Επισφαλώς Εργαζομένων στα γραφεία του ΟΑΣ, έτσι ώστε να διαγραφούν τα πρόστιμα στους ανέργους. Στόχος του Δικτύου είναι ο κάθε άνεργος να έχει δημόσιες και δωρεάν μεταφορές με την επίδειξη της Κάρτας Ανεργίας. Η συγκεκριμένη ενέργεια γίνεται στη Θεσσαλονίκη, η οποία άλλωστε αποτελεί ευρωπαϊκή πρωτεύουσα ανεργίας όσον αφορά την νεολαία. Οι αποφάσεις του Δικτύου λαμβάνονται με άμεσο δημοκρατικό τρόπο μέσα από συνελεύσεις που διεξάγονται κάθε δεύτερη Τετάρτη και Παρασκευή του μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο βίντεο που ακολουθεί. Διαγραφούν τα πρόστιμα του ΟΑΣΤ σε όλους τους ανέργους και τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, ζητούν οι εκπρόσωποι του Δικτύου Ανέργων και Επισφαλώς Εργαζομένων. Οι εκπρόσωποι του Δικτύου, με παρέμβασή τους, ζητούν επίσης από τον ΟΑΣΤ να αναλάβει πρωτοβουλίες ανακούφισης αυτών των ομάδων, δείχνοντας ένα κοινωνικότερο πρόσωπο. Στο τραπέζι του δημόσιου διαλόγου έχει πέσει και η πρόταση για δωρεάν δημόσιες μετακινήσεις. Γεια σας. Θα μου πείτε λίγο γιατί ακριβώς... Έτσι ώστε να διαγραφούν τα πρόστιμα στους ανέργους. Στόχος του δικτύου είναι ο κάθε άνεργος να έχει δωρεάν μεταφορές με την επίδειξη της Κάρτας Ανεργίας. Η συγκεκριμένη ενέργεια λαμβάνει χώρα κάθε μήνα στη Θεσσαλονίκη, όπου άλλωστε, σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις, αποτελεί την ευρωπαϊκή πρωτεύουσα ανεργίας στους νέους. Επίσης, έχουν γίνει βήματα ώστε να υπάρξει συντονισμός με συλλογικότητες σε ολόκληρη την Ελλάδα, ώστε να γενικευτεί ο αγώνας και το αίτημα για δημόσιες και δωρεάν μεταφορές. Οι μεταφορές για γέννη είναι ένα κοινωνικό αγαθό. Θεωρούμε πως με αυτήν την ακριβώς σκοπιά οι άνεργοι δεν πρέπει να είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν εισιτήριο, ειδικά σε μια κατάσταση που είναι επιβαρμένη από τα πάντα. Δεν υπάρχει καμία πολιτική κοινωνική η οποία να τους ελαφρύνει. Και έρχονται τώρα και καλούνται τώρα να πληρώνουν και πρόστιμα 48 και 96 ευρώ. Απέναντι λοιπόν σε αυτή την κατάσταση, εμείς θεωρούμε πως είναι πρέπει και ο ΟΑΣΤ με τη σειρά του να δεσμευτεί σε μια κατεύθυνση δωρεάν μεταφορών τους. Δηλαδή αυτό που λέμε με πολύ πιο απλά λόγια είναι ότι η κάρτα ανεργίας σου πρέπει να είναι για το πάσο σου. Η αντικαπιταλιστική αριστερά ανταρσία στην Κεντρική Μακεδονία είναι σήμερα μαζί με το Δίκτυο Ανέργων στην παράσταση στον ΟΑΣΤ με σκοπό να αναδείξει τα μεγάλα προβλήματα που απασχολούν όχι μονάχα τους νέους εργαζόμενους αλλά συνολικά τον κόσμο της Θεσσαλονίκης που στενάζει από τη φτώχεια και την εξαθλίωση και ταυτόχρονα είναι υποχρεωμένος να πληρώνει ένα μεγάλο εισιτήριο χωρίς τις ανάλογες υπηρεσιακές παροχές και ταυτόχρονα να έχει επομιστεί σοβαρά πρόστιμα από τους αγώνες που έκανε όλο το προηγούμενο διάστημα διεκδικώντας φτηνή συγκοινωνία. Θεωρούμε πολύ δίκαιο το αίτημά μας για διαγραφή προστήμων ανέργων, ενώ παράλληλα διεκδικούμε και δωρεάν μετακινήσεις για τους ανέργους. Θεωρούμε ότι ο ΟΑΣΤ δεν πρόκειται να πάρει ποτέ πρόστιμα από ανέργους, ακριβώς γιατί δεν έχουμε να πληρώσουμε, εδώ δεν έχουμε να χτυπήσουμε εισιτήριο. Οπότε θα πρέπει και αυτός να πιέσει στην κατεύθυνση, να δρομολογηθούν δωρεάν μετακινήσεις
για τους ανέργους στο επίπεδο της Θεσσαλονίκης. Οι αποφάσεις του Δικτύου Ανέργων και Επισφαλώς Εργαζομένων λαμβάνονται με αμεσοδημοκρατικό τρόπο μέσα από συνελεύσεις που διεξάγονται κάθε δεύτερη και τέταρτη Παρασκευή του μήνα. Οι μέχρι στιγμής διαμαρτυρίες κρίνονται ιδιαίτερα επιτυχημένες, καθώς ιδιαίτερα σήμερα, πέρα από τα δεκάδες μέλη της ομάδας, προσήλθαν πάνω από 10 άνεργοι με πρόστιμα, τα οποία και διαγράφησαν. Ενώ το δίκτυο ανανέωσε το ραντεβού του έναν μήνα μετά, καθώς οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις θα γίνονται στις 28 κάθε μήνα, μέχρι να κατοχυρωθεί η δωρεάν πρόσβαση των ανέργων στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σε έναν αγανακτισμένο πολίτη θα πάμε τώρα, που σκαρφίστηκε έναν νόμιμο τρόπο, αλλά ιδιαίτερα κουραστικό για τους υπαλλήλους του κράτους, να καταβάλει το αντίτιμο των υποχρεώσεών του, συγκεντρώνοντας πολλές χιλιάδες κέρματα, κυρίως μονόλεπτα ή δίλεπτα, και τοποθετώντας τα σε τσάντες που ζυγίζουν πολλά κιλά. Επισκέφτεται έτσι τις εφορίες και τις τράπεζες και απαιτεί από τον έκπληκτο υπάλληλο να τον εξυπηρετήσει καταβάλλοντας τις οφειλές του με το σταγονόμετρο. Φυσικά όλες οι δημόσιες υπηρεσίες είναι υποχρεωμένες να δεχτούν το αντίτιμο, εφόσον αυτό καταβάλλεται σε ευρώ. Και κάποιες από αυτές διαθέτουν και ειδικό μετρητή κερμάτων, χάρη στον οποίο ο υπάλληλος γλιτώνει δεκάδες ώρες εργασίας και καταμέτρησης. Για την ιστορία, το αντίτιμο του συγκεκριμένου προστίμου ύψους 40 ευρώ καταβλήθηκε σε 2.800 κέρματα και βάρους 6 κιλών. Να δούμε το ρεπορτάζ από το Zoogle.gr. Ένα πρόστιμο από την εφορία, το οποίο τα μόνα λεφτά που μας έχουν μείνει για να τα πληρώσουμε είναι τα κέρματα, μόνο κέρματα, τα χαρτιά πλέον είναι παρελθόν. Πρόστιμα, μειώσεις στους μισθούς και για όλα αυτά φταίνει οι τράπεζες. Για ποιο λόγο, κατά τη γνώμη μου, γιατί μου δώσανε και εμένα, δίνανε δάνεια, χωρίς να υπάρχει εγγύηση. Ακόμα και εγώ. Αυτά λοιπόν, για να τα πάρει τώρα πίσω η τράπεζα, ζητάνε από μένα να κάνω περικοπές στο μισθό μου, περικοπές στο φαγητό μου, περικοπές από εδώ και περικοπές από εκεί. Γιατί τιμώρησε κανείς, του λέω είχε άλλα 10 δάνεια από πίσω του, με καμία μισθό, κανείς. Αυτό λοιπόν είναι, πληρώνω όποτε μπορώ, αλλά πληρώνω με τον νόμισμα που μπορώ, σε κέρμα. Τόσο πολλά κέρματα, πού τα βρίσκετε? Τα μαζεύω σιγά σιγά ό,τι περισσεύουν, σε κέρματα πάντα τα κουμπάω στο πλάι. Είναι χρόνια μαζεμένα αυτά. Μόλις μπω μέσα και δείξω τα κέρματα, αρνούνται να τα παραλάβουν. Και αναγκάζομαι βέβαια να φωνάζω την αστυνομία για να τους ενημερώσει για τους ισίωτες νόμους, και έτσι μετά κάθονται και τα μετράνε όπως είναι υποχρεωμένοι και η συναλλαγή φτάνει στο τέλος της. Αυτός λοιπόν ουσιαστικά είναι ένας τρόπος διαμαρτυρίας σας απέναντι στο σύστημα αυτό που ζητάει λεφτά από εμάς τα οποία δεν έχουμε. Ναι. Γι' αυτό γίνεται αυτό, γι' αυτό το κάνετε. Γι' αυτό και ένας από τους λόγους είναι και αυτός. Απλά μερικές φορές το μηχάνημα έκανε λάθος στο μέτρημα. Στην Τρίπολη θα πάμε τώρα, όπου έκτακτη γενική συνέλευση των εργαζομένων του ψυχιατρικού νοσοκομείου πραγματοποιήθηκε την Κυριακή. Οι εργαζόμενοι είναι ανάστατοι, επειδή αφού ψηφίζεται στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο, συμπεριλαμβάνεται μέσα σε αυτό η διαθεσιμότητα των οδηγών των νοσοκομείων και η μεταφορά τους στο ΕΚΑΒ. Οι εργαζόμενοι είπαν ότι θα συναντηθούν με τον Δήμαρχο της Τρίπολης και θα ζητήσουν τη στήριξή τους για να μην κλείσει το νοσοκομείο με αυτόν τον απότομο τρόπο. Να δούμε το ρεπορτάζ. Πέρα ψηφίζεται το πολυνομοσχέδιο στη Βουλή, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η διάταξη για διαθεσιμότητα των οδηγών των νοσοκομείων και την ένταξή τους στο ΕΚΑΒ. Για το ψυχιατρικό νοσοκομείο Τρίπολης, δυστυχώς, αυτό είναι η αρχή του τέλους για τη λειτουργία του. Η έλλειψη των οδηγών θα προκαλέσει την απομόνωση του ψυχιατρίου και το βίο, να πούμε, κλείσιμό του, γιατί κάτι άλλο δεν μπορούμε να σκεφτούμε μετά από αυτή την ενέργεια. Το ψυχιατρίο είναι εκτός πόλης, 6 χιλιόμετρα,
Βέβαια έχει έναν ομφάλιο λόρο με το Παναρκαδικό Νοσοκομείο, γιατί εξαρτάται άμεσα από αυτό τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Έχει μεταφερθεί εκεί το φαρμακείο, το γραφείο προμηθειών, αρκετές υπηρεσίες του ψυχιατρίου, στα πλαίσια του ψυχιατρικού τομέα. Κλινικές όμως δεν έχουν μεταφερθεί, γιατί όπως ξέρετε ο ψυχιατρικός τομέας είναι ήδη υπό ανέγερση. Χωρίς να υπάρχουν οδηγοί, οι οποίοι κάνουν 150 με 190 χιλιόμετρα την ημέρα, έτσι, για να εξυπηρετήσουν πάγιες ανάγκες του ψυχιατρίου, οι οποίες έχουν να κάνουν με μεταφορές των ασθενών με επιβαρημένα προβλήματα. Γιατί ένας ασθενής όταν έρχεται στο ψυχιατρίο είναι παραμελημένος. Στέλνονται γενικές εξετάσεις, καρδιογραφήματα προς διάγνωση, γίνονται αιμολυψίες επίγουσες, είναι η μεταφορά των τροφίμων στους ξενώνες και στις δομές στην πόλη, είναι η μεταφορά του φαρμακευτικού υλικού. Μεταφέρθηκε το φαρμακείο του ψυχιατρίου σε μία νύχτα και πάλι ζητήστε την άδεια από τη διοίκηση να δείτε την υποδομή και τα χρήματα που είχαν σπαταληθεί και ξοδευτεί για ένα υπερσύγχρονο φαρμακείο εδώ στο ψυχιατρίο, το οποίο έκλεισε. Κοιτάξτε και πώς είναι το φαρμακείο του Παναρκαδικού, για να έρχονται τα φάρμακα από το Παναρκαδικό στο ψυχιατρίο. Λοιπόν, αυτό βλέποντας ότι δεν λειτουργεί, γιατί κοστίζει πάρα πολλά χρήματα αυτές οι όλες μεταφορές με το Παναρκαδικό και με την πόλη, ήρθε ο καιρός να τραβήξουμε την πρίζα. Τι ενέργειες θα κάνετε εσείς από εδώ και πέρα μετά από όλα αυτά? Εμείς σας καλούμε και εσάς και την Αρκαδική τηλεόραση και τα μέσα. Έχουμε μια συνάντηση με τον Δήμαρχο, θέλουμε τη στήριξή του. Δεν μπορεί να κλείσει έτσι βία το ψυχιατρίο. Δεν μπορεί οι ψυχασθενείς να είναι ασθενείς και πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Και θα πρέπει να υπάρχει στήριξη και να εξαιρεθούν τα ψυχιατρία. Αν και νομίζω ότι και στο Δαφνί και στα υπόλοιπα ψυχιατρία υπάρχει τέτοιο θέμα, ειδικά για το ψυχιατρίο της Τρίπολης δεν είναι ο καιρός σήμερα να γίνει κάτι τέτοιο. Κάποιοι οδηγοί θα λείψουν από εδώ, όπως μας είπατε, μπορεί να μας πούν δύο λόγια? Οι οδηγοί είναι εδώ παρόντες, είμαστε μαζί τους. Δυστυχώς θα περάσουν μαύρο Πάσχα σε ένα μήνα με διαθεσιμότητα. Με το ζεστό κρύο αυτό που έχει επικρατήσει το τελευταίο διάστημα σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, σήμερα είμαι, αύριο δεν είμαι, πού θα είμαι. Λέγομαι Γιώργος Καδάς, είμαι ο οδηγός εδώ του ψυχιατρίου. Λοιπόν, και εμείς την Παρασκευή μάθαμε ότι μας βγάζουν σε διαθεσιμότητα. Δεν ξέρουμε, γιατί τα προβλήματα είναι πολλά του ψυχιατρικού τομέα, γιατί έχουμε πολλά δρομολόγια, πέρα από το προσωπικό, πέρα από τις ξενώνες που έχουμε και πηγαίνουμε τα φαγητά, αίματα στο Παναρκαδικό, φάρμακα, όλες αυτές τα δρομολόγια που κάνουμε. Και μία ανοιχτή μας βγάλουν σε διαθεσιμότητα και μας λένε ότι μάλλον θα σας στείλουμε στο ΕΚΑΒ, μάλλον έτσι, μάλλον αλλιώς. Ένα νοσοκομείο δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς οδηγό. Δεν κάνουμε τον οδηγό μόνο για να είμαστε... ούτως ή άλλως τέσσερι οδηγοί, όλοι και όλοι, ενώ σε κάποια αυτοί είμαστε 7 οδηγοί και ένας οδηγός κάνει και τον εργάτη, που βαλάμε φιάλες οξυγόνου. Πώς σε διάφορα τώρα αυτή τη στιγμή? Λοιπόν, κάνουμε γύρω στα 100 τόσα χιλιόμετρα την ημέρα με Παναρκαδικά, με αυτό. Δουλεύουμε ένας οδηγός από το πρωί μέχρι το βράδυ παράνομα. Διπλοβάρδιες. Κάνουμε διπλοβάρδια παράνομη. Είμαστε από τις 6 ώρα το πρωί στο λεωφορείο επάνω και τελειώνουμε 11.30 ώρα το βράδυ και το απόγευμα, αν τύχει για Παναρκαδικό να σας ασθενείς πέσει οτιδήποτε για εξετάσεις ή για ένα φάρμακο να πάμε στο φαρμακείο. Όλα αυτά δεν ξέρω αν τα έχουν λάβει υπόψη τους. Θα πάμε τώρα στην Αθήνα και θα πούμε για τη μάχη που έδωσε για την κλιματική αλλαγή. Με το συμβολικό σβήσιμο των φωτών, οι πολίτες έστειλαν το Σάββατο το μήνυμα για την ανάγκη ανάληψης της παγκόσμιας δράσης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής που ήδη πλήττει δεκάδες χώρες του κόσμου, απειλώντας ακόμα και με αφανισμό μερικές από αυτές. Αν και τα πορίσματα της Διακυβερνητικής Επιτροπής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή προμηνύουν ένα εφιαλτικό μέλλον μέσα στον τρέχοντα αιώνα, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει σε 6 βαθμούς Κελσίου, γεγονός που αναμένεται να πλήξει δεκάδες χώρες, κυρίως τις μεσογειακές, και να απειλήσει με ερημοποίηση τεράστιους καύσωνες, ειδικά στη χώρα μας. Οι παγκόσμιες πρωτοβουλίες για την ανάσχεση του συγκεκριμένου φαινομένου περιορίζονται σε αποσπασματικές πρωτοβουλίες με μη δεσμευτικά μέτρα. Να δούμε το σχετικό βίντεο.
Να πάμε τώρα να δούμε και μερικά νέα εκτός συνόρων, όπως τι γίνεται με το Μυρό Εμπόγκ, που σε νέα περιοχή του Ινδικού πραγματοποιούνται τώρα οι έρευνες. Το Σάββατο, κινεβιζικό στρατιωτικό αεροσκάφος ανέφερε 3 ύποπτα αντικείμενα στα δυτικά του Πέρθ. Σύμφωνα με το κινεζικό πρακτορείο, οι αρχές της Αυστραλίας, οι οποίες συντονίζουν την επιχείρηση, μετακίνησαν την αναζήτηση ανά 1.100 χιλιόμετρα βόρεια, καθώς νέες αναλύσεις στοιχείων από το ραντάρ και τους δορυφόρους κατέδειξαν ότι το αγνοούμενο αεροσκάφος πέταξε ταχύτερα για μικρότερη απόσταση πριν εξαφανιστεί. Περισσότερες πληροφορίες στο βίντεο που ακολουθεί. Καθώς μπαίνουμε στην τέταρτη εβδομάδα αναζήτησης του εξαφανισμένου Boeing των Μαλαισιανών αερογραμμών, μια νέα περιοχή του Ινδικού ωκεανού έχει τεθεί στο μικροσκόπιο. Το Σάββατο, κινέζικο στρατιωτικό αεροσκάφος ανέφερε 3 ύποπτα αντικείμενα χρώματος λευκού, κόκκινου και πορτοκαλί στα δυτικά του Πέρθ. Η νέα περιοχή αναζήτησης βρίσκεται 1.850 χιλιόμετρα δυτικά της Αυστραλιανής πόλης, έχει έκταση σχεδόν στο μέγεθος της Πολωνίας και ευνοεί τις έρευνες λόγω των καλών καιρικών συνθήκων που επικρατούν εκεί. Από τις 8 Μαρτίου, όποτε η πτήση MH370 εξαφανίστηκε από τα ραντάρ, η επιχείρηση αναζήτησης έχει σημαδευτεί από εσφαλμένες εκτιμήσεις. No matter how remote. Όσο απομακρυσμένα, ακόμη και ενάντια σε κάθε ελπίδα, θα συνεχίσουμε μέχρι να βρούμε επιζώντες. Το είπα από την αρχή πως όσο μακριά και αν ψάξουμε, πάντα ελπίζω κόντρα σε κάθε ελπίδα και προσεύχομαι, τόνισε ο Μαλαισιανός Υπουργός Μεταφορών Χισαμουντίν Χουσέιν, διατηρώντας ή και αναπτερώνοντας τις ελπίδες των συγγενών των αγνοωμένων. Ενδεικτική για αυτό η δήλωση του Σελαμάτ Ομάρ, πατέρα του επιβάτη και μηχανικού πτήσης Μοχτ Καϊρούλ Αμρί, σύμφωνα με τον οποίο υπάρχει ελπίδα. Δεν είπε ότι όλοι οι επιβάτες πέθαναν. Στην Κίνα, συγγενείς των επιβατών της πτήσης διαδήλωσαν απαιτώντας την αλήθεια για την τύχη των δικών τους και κατηγορώντας την Κουάλα Λουμπούρ ότι καθυστερεί και ότι τους εμπέζει. Και όλα αυτά περίπου μία εβδομάδα πριν οι μπαταρίες των μαύρων κουτιών εξαντληθούν και πάψουν να εκπέμπουν σήμα για την τοποθεσία τους. Αεροσκάφος της Βασιλικής Αεροπορίας της Νέας Ζηλανδίας εντοπίζει αντικείμενα στη θάλασσα, καθώς χτενίζει τον Ινδικό ωκεανό, αναζητώντας ίχνη του εξαφανισμένου Boeing των Μαλαισιανών αερογραμμών. 3 εβδομάδες μετά την εξαφάνιση της πτήσης MH370, είναι η πρώτη φορά που αντικείμενα εντοπίζονται και μεταφέρονται για ανάλυση, κάτι που επιβεβαίωσε και ο Αυστραλός Πρωθυπουργός Τόνι Άμποτ. Στην περιοχή αναζήτησης έχουμε αρκετά πλοία και 2 πολεμικά σκάφη, ένα κινέζικο και το επίτακτο Success ανέσυραν αντικείμενα από τον ωκεανό. Δεν έχουμε ακόμη καθορίσει τι είναι αυτά τα αντικείμενα, όμως για πρώτη φορά το Σάββατο είχαμε ανάσυρση αντικειμένων από τον ωκεανό. Εν τω μεταξύ, συγγενείς των περισσότερων από 150 Κινέζων επιβατών της εξαφανισμένης πτήσης έφτασαν την Κυριακή στην Κουάλα Λουμπούρ σε αναζήτηση απαντήσεων από τη Μαλαισιανή κυβέρνηση όσον αφορά την τύχη των δικών τους. Θα επιστρέψουμε στην Ευρώπη τώρα και θα πάμε στην Ουγγαρία, όπου στα ύψη βρίσκεται το πολιτικό θερμόμετρο εν ώψη των εκλογών. Μια εβδομάδα πριν από τις βουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία, το πολιτικό θερμόμετρο έχει πάρει φωτιά. Τουλάχιστον 450.000 Ούγγροι συμμετείχαν στην πορεία υπέρ του πρωθυπουργού της χώρας, Βίκτορ Ορμπάν. Η κυβέρνηση έκανε πολλά καλά πράγματα τα τελευταία 4 χρόνια. Γι' αυτό τη στηρίζουμε και θέλουμε να συνεχίσει για το καλό των παιδιών μας, δήλωσε ένας κάτοικος της Βουδαπέστης. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν σαφές προβάδισμα στο κυβερνών κόμμα. Ωστόσο, ο Ούγγρος Πρωθυπουργός τόνισε ότι αυτό δεν είναι αρκετό, ζητώντας από τους ψηφοφόρους του να τον στηρίξουν και να προσέλθουν μαζικά στις κάλπες. Να περάσουμε να δούμε τις δηλώσεις τους. Μία εβδομάδα πριν από τις βουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία, το πολιτικό θερμόμετρο έχει πάρει φωτιά. Τουλάχιστον 450.000 Ούγγροι συμμετείχαν στην πορεία υπέρ του Πρωθυπουργού της χώρας, Βίκτορ Όρμπαν. Η κυβέρνηση έκανε πολλά καλά πράγματα τα τελευταία 4 χρόνια. Γι' αυτό την στηρίζουμε και θέλουμε να συνεχίσει για το καλό των παιδιών μας. Η ανταποκρίτρια του Euronews στη Βουδαπέστη μεταδίδει. Στην Ουγγαρία το τελευταίο Σαββατοκύριακο πριν από τις εκλογές ανήκει παραδοσιακά στις προεκλογικές συγκεντρώσεις και την κινητοποίηση των ψηφοφόρων. Ξεκινώντας από το κοινοβούλιο, οι υποστηρικτές του Βίκτορ Όρμπαν έφτασαν στην πλατεία Ηρώων για να δώσουν το παρόν στην προεκλογική συγκέντρωση του κυβερνώντος κόμματος. Βρισκόμαστε εδώ για να πούμε σε όλη τη χώρα και σε όλον τον κόσμο. Ζητάμε άλλα 4 χρόνια. Άλλα 4 χρόνια.
Οι δημοσκοπήσεις δίνουν σαφές προβάδισμα στο κυβερνών κόμμα. Ωστόσο, ο Ούγγρος Πρωθυπουργός τόνισε ότι αυτό δεν είναι αρκετό. Στην Ισπανία τώρα διαδηλώσεις πραγματοποιούνται σε Βαρκελόνη και Μαδρίτη. Περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της Βαρκελόνης με βασικό του σύνθημα «Ανυπακοή 2014» για να διαδηλώσουν κατά των μέτρων λιτότητας των νόμων για τη δημόσια τάξη, ασφάλεια και τον ποινικό κώδικα. Ακολούθησαν επεισόδια όταν μια μικρή ομάδα επιχείρησε να επιτεθεί στους αστυνομικούς. Να δούμε μερικά αποσπάσματα από αυτό το γεγονός. Περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της Βαρκελόνης με βασικό του σύνθημα «Ανυπακοή 2014» για να διαδηλώσουν κατά των μέτρων λιτότητας των νόμων για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια και τον ποινικό κώδικα. Ακολούθησαν επεισόδια όταν μια μικρή ομάδα επιχείρησε να επιτεθεί στους αστυνομικούς. Για μερικά λεπτά σημειώθηκαν συγκρούσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές που είχαν ως αποτέλεσμα 5 συλλήψεις. Στη Μαδρίτη, μέλη του κινήματος 25S πραγματοποίησαν διαδήλωση κατά της μοναρχίας. Δεν έλειψαν στιγμές μικροέντασης στην περιοχή της Ατότσα με 8 ελαφρά τραυματίες και έναν συλληφθέντα. Ανοιχτό για 3 μέρες το πέρασμα της Ράφα στα σύνορα της Αιγύπτου με τη Γάζα. Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί στο μεθοριακό πέρασμα της Ράφα στα σύνορα της Γάζας με την Αίγυπτο. Το Κάιρο αποφάσισε να ανοίξει το πέρασμα για 3 μέρες. Η είσοδος επιτρέπεται μόνο σε όσους το έχουν πραγματικά ανάγκη, όπως άνθρωποι που χρειάζονται ιατρική βοήθεια, ξένους πολίτες, φοιτητές και μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων. Να δούμε το βίντεο που ακολουθεί. Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί στο μεθοριακό πέρασμα της Ράφα στα σύνορα της Γάζας με την Αίγυπτο. Το Κάιρο αποφάσισε να ανοίξει το πέρασμα για 3 ημέρες. Η είσοδος επιτρέπεται μόνο σε όσους έχουν ανάγκη από ιατρική βοήθεια, σε ξένους πολίτες, φοιτητές και μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων. Περιμένω να περάσω από τις 9 Φεβρουαρίου. Χρειάζομαι ιατρική βοήθεια. Πρέπει να υποβληθώ σε επέμβαση για τεχνητά άκρα. Τις τελευταίες 7 εβδομάδες οι αρχές της Αιγύπτου έχουν ανοίξει το πέρασμα της Ράφα 3 φορές, κυρίως για να επιτρέψουν στους πιστούς να φτάσουν στη Σαουδική Αραβία. Σε μια άλλη εμπόλεμη χώρα θα πάμε τώρα και συγκεκριμένα στο Αφγανιστάν, όπου κλιμακώνονται οι επιθέσεις των Ταλιμπάν εν ώψη των προεδρικών εκλογών. Άντρες των Ταλιμπάν εξαπέλυθαν επίθεση στην έδρα της Ανεξάρτητης Εκλογικής Επιτροπής του Αφγανιστάν. Μετά από 5 ώρες μαχών με την αστυνομία, οι άντρες των Ταλιμπάν έπεσαν νεκροί. Όλοι τους φορούσαν μπούργες για να παραπλανήσουν τις αρχές. Οι εργαζόμενοι είχαν καταφέρει να καταφύγουν σε θωρακισμένα δωμάτια. Να δούμε το ρεπορτάζ που ακολουθεί. Είναι η στιγμή που άντρες των Ταλιμπάν εξαπολύουν επίθεση στην έδρα της Ανεξάρτητης Εκλογικής Επιτροπής στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν. Μετά από 5 ώρες μαχών με την αστυνομία, οι άντρες των Ταλιμπάν έπεσαν νεκροί. 4 βομβιστές αυτοκτονίας μπήκαν στο κτίριό μου. Υπήρχαν 3 φρουροί, 2 έξω και ένας μέσα, αλλά δεν ξέρω τι γίνεται τώρα. Οι καμικάζοι φορούσαν μπούρκες. Οι εργαζόμενοι είχαν καταφέρει να καταφύγουν σε θωρακισμένα δωμάτια. Λίγες ημέρες πριν από τις προεδρικές εκλογές της 5ης Απριλίου, οι Ταλιμπάν διακηρύσουν ότι θα κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να εμποδίσουν την διεξαγωγή τους. Θα αλλάξουμε θέμα τώρα και θα πάμε στην Αγγλία και στην Ουαλία, όπου νομιμοποιήθηκαν οι γάμοι μεταξύ ομοφυλοφίλων. Πραγματικότητα αποτελεί πλέον ο γάμος μεταξύ ομοφυλόφιλων. Η νέα νομοθεσία τέθηκε σε ισχύ λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής και αρκετά ζευγάρια έσπεσαν να επισημοποιήσουν το δεσμό τους. Ακτιβιστές υπέρ του γάμου αυτού δηλώνουν όλα τα αντίστοιχα ζευγάρια που δεν θα νιώθουν πλέον πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Από το 2005 μέχρι πρότινος μπορούσαν να συνάπτουν μόνο σύμφωνα συμβίωσης, που όμως δημιουργούσαν το αίσθημα της διάκρισης. Ο Άντριου και ο Νίλ μίλησαν στο Euronews για τις εμπειρίες τους. Πάντως δήλωσαν πως δεν περιμένουν μεγάλες αλλαγές στη ζωή τους. Ευχόμενοι να είναι πάντα μαζί. Να δούμε το ρεπορτάζ που ακολουθεί. Πραγματικότητα αποτελεί πλέον ο γάμος ομοφύλων στην Αγγλία και την Ουαλία. Η νέα νομοθεσία τέθηκε σε ισχύ λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής και αρκετά ζευγάρια έσπευσαν να επισημοποιήσουν το δεσμό τους. Ακτιβιστές υπέρ του γάμου ομοφύλων δηλώνουν ότι πλέον τα γκέι ζευγάρια δεν θα νιώθουν πολίτες δεύτερης κατηγορίας.
Από το 2005 και μέχρι πρότινος μπορούσαν να συνάπτουν μόνο σύμφωνα συμβίωσης που όμως δημιουργούσαν το αίσθημα της διάκρισης. Ο Άντριου και ο Νίλ μίλησαν στο Euronews για την εμπειρία τους. Η τελετή ήταν πιο συγκινητική από όσο περίμενα, διότι είχαμε ήδη δεσμευθεί μεταξύ μας εδώ και 7 χρόνια. Είναι όμως πολύ ωραίο να μπορούμε να το επισημοποιήσουμε και να έχουμε την προστασία του νόμου. Τι είναι αυτό για το οποίο ανυπομονείτε όσον αφορά στον έγκαμο βίο σας? Δεν νομίζω να αλλάξει κάτι. Σίγουρα ήταν 7 σπουδαία χρόνια και ελπίζω να είμαστε μαζί για όλη μας τη ζωή. Παρά το διχασμό που προκάλεσε στο συντηρητικό κόμμα, ο πρωθυπουργός David Cameron εξέφρασε την ικανοποίησή του λέγοντας ότι κανείς δεν πρέπει να στερείται το δικαίωμα στο γάμο εξαιτίας του σεξουαλικού του προσανατολισμού. Από τον Brighton, η ανταποκρίτρια του Euronews Emily Dexter μεταδίδει. Σκηνές χαράς, ενθουσιασμού και απίστευτων συναισθημάτων διαδραματίστηκαν εδώ στο Royal Pavilion του Brighton, όπου μετά τα μεσάνυχτα γράφτηκε ιστορία με τους Neil Allard και Andrew Whale να γίνονται το πρώτο ζευγάρι ομοφύλων της πόλης που παντρεύεται. Πολλοί ακόμη γάμοι ομοφύλων αναμένεται να πραγματοποιηθούν στη χώρα τις επόμενες ώρες. Αυτά λοιπόν από την Αγγλία και θα πάμε τώρα στην Κρυμαία, όπου εδραιώνεται η στρατιωτική παρουσία των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, την ώρα που οι μετακινήσεις μονάδων στα ανατολικά σύνορα της Ουκρανίας και της Ρωσίας προκαλούν εκνευρισμό. Στην Ουάσιγκτον, το State Department απίφθινε προειδοποίηση της Μόσχα να μην ανοίξει νέα μέτωπα. Έχουμε ήδη πλήξει την ρωσική οικονομία αρκετά λόγω των ενεργειών που έχει προχωρήσει. Θα υπάρξουν πλέον συνέπειες, ήταν μερικές από τις δηλώσεις από το State Department. Να περάσουμε. Εδραιώνεται η στρατιωτική παρουσία των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στην Κρυμαία, την ώρα που οι μετακινήσεις μονάδων στα ανατολικά σύνορα της Ουκρανίας με τη Ρωσία προκαλούν αν μη τι άλλο εκνευρισμό. Στην Ουάσιγκτον, το State Department απίφθινε προειδοποίηση στη Μόσχα να μην ανοίξει νέα μέτωπα. Έχουμε ήδη πλήξει τη ρωσική οικονομία αρκετά λόγω των ενεργειών της και θα υπάρξουν επιπλέον συνέπειες με περισσότερη απομόνωση διπλωματική, οικονομική ή στρατιωτική από τον υπόλοιπο κόσμο αν συνεχίσουν. Μία σειρά επιλογών βρίσκονται στο τραπέζι αυτή τη στιγμή. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν επικοινώνησε τηλεφωνικώς με τον Αμερικανό ομόλογο του Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος ζήτησε από τον Ρώσο Πρόεδρο να καταθέσει εγγράφως προτάσεις για την εκτόνωση της κρίσης. Από την πλευρά του, ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου έθεσε ζήτημα εξτρεμιστών στην Ουκρανία, καθώς και αποκλεισμού στην υπερδνηστερία και ανάγκη προστασίας των φιλήσυχων πολιτών. Τα πρόσφατα γεγονότα στην Κρυμαία αποτέλεσαν μια σοβαρή δοκιμασία για να καταδείξουν την ποιότητα των νέων ικανοτήτων του στρατιωτικού μας προσωπικού, όπως επίσης και του υψηλού φρονήματός μας. Εν τω μεταξύ, με εντολή Βλαντιμίρ Πούτιν θα επιστραφούν στην Ουκρανία όλα τα στρατιωτικά οχήματα και πλωτά μέσα που έχουν παραμείνει στην Κρυμαία μετά την αποχώρηση των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων από τη Χερσόνησο. Θα παραμείνουμε στην Ουκρανία, αυτή τη φορά όμως θα αναφερθούμε στις προεδρικές εκλογές. Ο Πέτρο Ποροσένκο, γνωστός και ως βασιλιάς της σοκολάτας, είναι ο εκλεκτός του επικεφαλής του κόμματος Γροθιά, Βιτάλι Κλίνσκο, για να διεκδικήσει την προεδρία της Ουκρανίας. Με αυτήν την γροθιά, ο Κλίνσκο έστησε το σκηνικό για τη μάχη μεταξύ του Πέτρο Ποροσένκο και τη Γιούλα Τιμοσένκο. Όταν το ζήτημα είναι να σωθεί η ανεξαρτησία και η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, πρέπει να ενωθούμε και να παραμερίσουμε τις προσωπικές μας φιλοδοξίες. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Ο Βιτάλι Κλίτσκο, επικεφαλής του κόμματος Γροθιά, και ο Πέτρο Ποροσένκο ανταλλάσσουν θερμή χειραψία. Ο Ποροσένκο, γνωστός και ως ο βασιλιάς της σοκολάτας, είναι ο εκλεκτός του Κλίτσκο για να διεκδικήσει την προεδρία της Ουκρανίας. Με αυτήν τη σοκολατένια γροθιά, ο Κλίτσκο έστησε το σκηνικό για την μάχη μεταξύ του Πέτρο Ποροσένκο και της Γιούλια Τιμοσένκο. Όταν το ζήτημα είναι να σωθεί η ανεξαρτησία και η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, πρέπει να ενωθούμε και να παραμερίσουμε τις προσωπικές μας φιλοδοξίες. Το 72% των Ουκρανών λέει ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Αν δείτε τον Βιτάλι Κλίτσκο, αν δείτε εμένα, ο συνασπισμός μας είναι αρκετά ισχυρός και αυτό ισχύει για μεγάλη χρονική περίοδο. Γιατί δεν αναφερόμαστε μόνο στις εκλογές του Μαΐου, όχι μόνο στις προεδρικές εκλογές, αναφερόμαστε στα 10 χρόνια του προγράμματος για να μπει η Ουκρανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο 48χρονος επιχειρηματίας, η αυτοκρατορία του οποίου εκτείνεται από τη σοκολάτα μέχρι τα μέσα ενημέρωσης, διετέλεσε Υπουργός Εξωτερικών από το 2009 έως το 2010 υπό τον φιλοευρωπαίο πρόεδρο Βίκτορ Γιούσενκο. Από τον Μάρτιο στο Νοέμβριο του 2012 ήταν Υπουργός Οικονομίας υπό τον Βίκτορ Γιανουκόβιτς.
Εκλογές, ωστόσο, πραγματοποιήθηκαν και στη Γαλλία. Στις κάλπες προήχθησαν το Σάββατο το πρωί οι Γάλλοι για τον δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών. Μετά τον πρώτο γύρο, στον οποίο η δεξιά και κυρίως η ακροδεξιά κατέληξαν σημαντική άνοδο, πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν πως το αποτέλεσμα θα προκαλέσει κλειδονισμούς στην κυβέρνηση Ολάντ. Ο Γάλλος πρόεδρος, μάλιστα, φέρεται έτοιμος να ανακοινώσει την ερχόμενη εβδομάδα τον ανασχηματισμό της κυβέρνησής του σε μια προσπάθεια να ελέγξει τους πολιτικούς κραδασμούς που θα υποστεί το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Να δούμε το βίντεο που ακολουθεί. Τον βασιλιά της σοκολάτας Πέτρο Ποροσέγκο θα βρει απέναντί της η Γιούλια Τιμοσέγκο στη διεκδίκηση της Προεδρίας στην Ουκρανία. Ένας από τους πλουσιότερους επιχειρηματίες στη χώρα, εκλεγμένος βουλευτής και ιδιοκτήτης εκτός των άλλων του ιδιωτικού τηλεοπτικού δικτύου Κανάλι 5, στηρίζεται από τον Βιτάλι Κλίτσκο σε μια κίνηση που χαρακτηρίστηκε ως έκπληξη από τον ηγέτη του κόμματος Πυγμή. Καθώς έχει εκδηλωθεί μια τάση επιθετικότητας προς τη χώρα μας, οι προτεραιότητες μας είναι η διαφύλαξη της εθνικής κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας. Πρέπει επίσης να εργαστούμε για την ενότητα στην Ουκρανία. Η μάχη με τη Γιούλια Τιμοσέγκο αναμένεται να είναι σκληρή. Η πρώην φυλακισμένη ηγέτιδα του κόμματος Πατρίδα θα διεκδικήσει τον προεδρικό θόκο σε μια διαδικασία που για την ίδια μοιάζει να αποτελεί την υπέρτατη ευκαιρία. Αν οι Ουκρανοί με επιλέξουν για πρόεδρό τους, δεν θα επιτρέψω στον επιτιθέμενο να πάρει ούτε ένα εκατοστό από την Ουκρανία χωρίς να το επιφέρω πλήγμα. Οι επιτελείς του μέχρι πρότινος κυβερνώντος κόμματος των περιφερειών αποφάσισαν να μην επαναφέρουν τον Βίκτορ Γιανουκόβιτς στο πολιτικό προσκήνιο. Επέλεξαν τον Μικαήλο Ντόπκιν, κυβερνήτη στο Χάρκοβο με μεγάλη δημοφιλία στην Ανατολική Ουκρανία. Από τη στιγμή που λίγο ως πολύ έχουμε καλές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες, πρέπει να αποκαταστήσουμε τις σχέσεις μας με τη Ρωσία. Αυτό σκοπεύω να κάνω. Όποιος και αν αναλάβει τα ενία της χώρας καλείται να αντιμετωπίσει έναν κυκαιώνα προβλημάτων που πηγάζουν από την οικονομική αστάθεια η οποία επικρατεί στη χώρα και πρέπει άμεσα να επιληθεί μέσω διεθνούς βοήθειας. Στις κάλπες προσέρχονται από το πρωί οι Γάλλοι για το δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών. Μετά τον πρώτο γύρο, στον οποίο η δεξιά και κυρίως η ακροδεξιά κατέγραψαν σημαντική άνοδο, πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν πως το αποτέλεσμα θα προκαλέσει κλειδονισμού στην κυβέρνηση Ολάντ. Ο Γάλλος πρόεδρος μάλιστα φέρεται έτοιμος να ανακοινώσει την ερχόμενη εβδομάδα τον ανασχηματισμό της κυβέρνησής του σε μια προσπάθεια να ελέγξει τους πολιτικούς κραδασμούς που θα υποστεί το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Πολλοί άνθρωποι έχουν κουραστεί από τις υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα. Επίσης, πολλοί είναι εκείνοι που μπερδεύουν το διακύβευμα των τοπικών εκλογών με τις εθνικές. Σαφώς μιλάμε για τοπικές εκλογές, αλλά το αποτέλεσμα θα πρέπει να δώσει ένα ξεκάθαρο μήνυμα για το πώς σκέφτονται οι πολίτες για την πολιτική κατάσταση στη χώρα. Αμφίβολη θεωρείται πάντως την επαύριο των εκλογών η παραμονή του Ζαν Μακ Εγώ στη θέση του Πρωθυπουργού, η οποία θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το εύρος της νίκης ή της ήττας του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Εκλογές πραγματοποιούνται και στη Σλοβακία, όπου με ποσοστό που ξεπερνά το 59%, ο Αντρέι Κίσκα εξελέγει πρόεδρος της Σλοβακίας. Ο πλουτοκατομμυριούχος και προτάρης στην πολιτική είναι πρώην επιχειρηματίας, ο οποίος πούλησε τις κερδοφόρες εταιρείες καταναλωτικής πίστης που ίδρυσε σε έναν φιλανθρωπικό οργανισμό για να βοηθήσει τις οικογένειες με άρρωστα παιδιά. Περισσότερες πληροφορίες στο βίντεο που ακολουθεί. Με ποσοστό που ξεπερνά το 59%, ο Αντρέι Κίσκα εξελέγει νέος πρόεδρος της Σλοβακίας. Ο πολυεκατομμυριούχος και προτάρης στην πολιτική Κίσκα είναι πρώην επιχειρηματίας, ο οποίος πούλησε τις κερδοφόρες εταιρείες καταναλωτικής πίστης που είχε και ίδρυσε έναν φιλανθρωπικό οργανισμό για να βοηθήσει οικογένειες με άρρωστα παιδιά. Υποσχέθηκα να είμαι πρόεδρος όλων των πολιτών και ότι θα ενώσω και θα κινητοποιήσω. Η Σλοβακία είναι μια όμορφη χώρα με εξαιρετικούς ανθρώπους. Εξαρτάται λοιπόν από εμάς να χρησιμοποιήσουμε όλα τα σπουδαία πράγματα που έχουμε, ώστε να μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τη χώρα μας. Ώστε οι νέοι να θέλουν να ζήσουν εδώ και να αισθανόμαστε και εμείς καλά εδώ. Θύμα των σκανδάλων διαφθοράς και της υψηλής ανεργίας, ο κεντροαριστερός πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο παραδέχθηκε την ήττα του και συνεχάρη τον Κίσκα. Επιπλέον θεωρείται πως οι ψηφοφόροι φοβήθηκαν την υπερβολική συγκέντρωση εξουσίας από τους κεντροαριστερούς, οι οποίοι ήδη κυριαρχούν στην κυβέρνηση και τη Βουλή.
Στη Συρία θα πάμε, όπου αφέθηκαν ελεύθεροι ο δημοσιογράφος και ο φωτογράφος της Ισπανικής Εφημερίδας, οι οποίοι είχαν απαχθεί στη Συρία από ένοπλη ομάδα που συνδέεται με την Αλ-Κάιντα. Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι δύο άνδρες είναι καλά στην υγεία τους. Είχαν απαχθεί από τις 16 Σεπτεμβρίου από μαχητές της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος στο Ιράκ, κοντά στα τουρκοσυριακά σύνορα. Να δούμε το βίντεο που ακολουθεί. Ελεύθεροι αφέθησαν το Σάββατο ο δημοσιογράφος της Ισπανικής εφημερίδας El Mundo Javier Espinoza και ο φωτογράφος Ricardo García Villanova, οι οποίοι είχαν απαχθεί στη Συρία από ένοπλη ομάδα που συνδέεται με την Αλ-Κάιντα. Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι δύο άνδρες είναι καλά στην υγεία τους. Τον Espinoza και τον Villanova είχαν απαγάγει το Σεπτέμβριο μαχητές της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος στο Ιράκ, κοντά στα τουρκοσυριακά σύνορα. Την ίδια ώρα, εραστεχνικό βίντεο δείχνει μάχες μεταξύ ανταρτών και στρατού γύρω από τη Συριακή πόλη Ιντλίμ. Το Σάββατο, οι Συριακές δυνάμεις ανέκτησαν τον έλεγχο σε δύο χωριά κοντά στα σύνορα με το Λίβανο, ώστε να διασφαλιστεί η σύνδεση της Δαμασκού με το Χαλέπ και τη Μεσογειακή Ακτή. Στον απόϊχο αυτής της εξέλιξης, ο ηγέτης της Χεσμπολά, Χασάν Νασράλα, κάλεσε σε στήριξη της οργάνωσης, η οποία μάχεται στο πλάι του Σύρου Προέδρου Μπασάρ Αλ-Άσαντ. Στην Τουρκία τώρα, το κανάλι Turk εκπέμπεται μόνο μέσω πλέον ίντερνετ, με την απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου για το ραδιόφωνο και την τηλεόραση να καλέσει την άδεια εκπομπής του σε εθνική εμβέλεια. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγορούν την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να σιγάσει τις φωνές που τις ασκούν δημή κριτική πριν από τις δημοτικές εκλογές του Σαββατοκύριακου. Το Συμβούλιο βασίστηκε σε δικαστική απόφαση του 2010, σύμφωνα με την οποία το κανάλι μπορεί να εκπέμπεται μόνο περιφερειακά. Μετά από την δικαστική απόφαση, το κανάλι είχε συνάψει συμφωνία με το Συμβούλιο, η οποία μονομερώς τέθηκε εκτός ισχύως. Περισσότερες πληροφορίες στο βίντεο που ακολουθεί. Το κανάλι Turk της Τουρκίας εκπέμπει πλέον μόνο μέσω ίντερνετ, μετά την απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου για το ραδιόφωνο και την τηλεόραση να ανακαλέσει την άδεια εκπομπής του σε εθνική εμβέλεια. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγορούν την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να σιγάσει τις φωνές που τις ασκούν δρυμία κριτική πριν από τις δημοτικές εκλογές του Σαββατοκύριακου. Το Συμβούλιο βασίστηκε σε δικαστική απόφαση του 2010, σύμφωνα με την οποία το κανάλι μπορεί να εκπέμπει μόνο περιφερειακά. Μετά όμως από αυτή τη δικαστική απόφαση, το κανάλι είχε συνάψει συμφωνία με το Συμβούλιο, η οποία μονομερώς τέθηκε εκτός ισχύως. Μετά την απόφαση για κλείσιμο, το Twitter ασκείται διεθνώς κριτική στην Τουρκία ότι βάζει περιορισμούς στην ελευθερία του τύπου σε μια περίοδο κατά την οποία τα πράγματα φαίνονται δύσκολα για τον Ερντογάν λόγω των σκανδάλων που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και φαίνεται να τον αγγίζουν. Μένουμε στην Τουρκία αυτή τη φορά για τις εκλογές του Ερντογάν. Ο δεύτερος γύρος των δημοτικών εκλογών έχει μετατραπεί σε δημοψήφισμα για τον Τούρκο Πρωθυπουργό. Όμως, την ίδια ώρα που 52 εκατομμύρια ψηφοφόροι προσέρχονται στις κάλπες, 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις στην Ανατολική Τουρκία. Ο Ταγίκ Ερντογάν άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα και ζήτησε από τους πολίτες να κοιτάξουν το μέλος της χώρας και να τον εμπιστευτούν για ακόμα μία φορά. Να δούμε τις δηλώσεις του. Ο δεύτερος γύρος των δημοτικών εκλογών έχει μετατραπεί σε δημοψήφισμα για τον Τούρκο Πρωθυπουργό. Όμως την ώρα που 52 εκατομμύρια ψηφοφόροι προσέρχονται στις κάλπες, 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις στην Ανατολική Τουρκία. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα και ζήτησε από τους πολίτες να κοιτάξουν το μέλλον της χώρας και να τον εμπιστευτούν για ακόμη μία φορά. Στις πολιτικές συγκεντρώσεις ακούστηκαν απίστευτα πράγματα, έγιναν απαράδεκτες δηλώσεις. Όμως ο λαός έχει τον τελευταίο λόγο. Οι πολίτες αποφασίζουν για το μέλλον της Τουρκίας. Τα μεγάλα λόγια τελείωσαν, τώρα μιλούν οι πολίτες. Το αποτέλεσμα του δεύτερου γύρου των δημοτικών εκλογών θεωρείται καθοριστική σημασίας για το πολιτικό μέλλον του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Οι επιλογές των πολιτών στην Κωνσταντινούπολη και την Άγκυρα εκτιμάται πως θα καθορίσουν το μέλλον της κυβέρνησης και ίσως οδηγήσουν σε ευρύ ανασχηματισμό. Στο μέτωπο των συγκρούσεων, 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε μάχη με πυροβόλα όπλα στην Ανατολική επαρχία Σανλιούρφα και άλλοι 2 σκοτώθηκαν στην επαρχία Χατάι, που συνορεύει με τη Συρία.
Σε ένα διαφορετικό θέμα θα πάμε που μας έρχεται από τη Γουινέα. Απαγόρευσαν την κατανάλωση τροκτικών καθώς είναι πιθανή φορείς του ιού Εμπολά. Αν και η κυβέρνηση της Γουινέας υποστηρίζει ότι έχει περιορίσει τον ιό στα νοτιοανατολικά της χώρας, ο αριθμός των νεκρών πιθανολογείται ότι έχει ανέβει στους 63. Οι αρχές απαγόρευσαν την πώληση και κατανάλωση κρέατος άγριων ζώων, όπως οι νυχτερίδες και οι αρουραίοι, που πιθανόν είναι φορείς αυτού του ιού. Παράλληλα, απαγόρευσαν και τις δημόσιες κηδείες των νεκρών που παρουσίασαν συμπτώματα του ιού. Να δούμε το ρεπορτάζ. Οι αρχές της Γουινέας απαγόρευσαν την πώληση και την κατανάλωση κρέατος άγριων ζώων, όπως οι νυχτερίδες και οι αρουραίοι, που είναι πιθανοί φορείς του έμπολα. Παράλληλα, απαγόρευσαν τις δημόσιες κηδείες των νεκρών που παρουσίασαν συμπτώματα του ιού. Αν και η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι έχει περιορίσει τον ιό στα νοτιοανατολικά της χώρας, ο αριθμός των νεκρών πιθανολογείται ότι είχε ανέβει στους 63. Οι πολίτες πρέπει να ξεκινήσουν την πρόληψη. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να τρώνε κανένα τροπτικό που μπορεί να μεταφέρει την ασθένεια. Ενώ τα ποντίκια, τις νυχτερίδες και το ομό κρέας πιθήκων που δυστυχώς ακόμα καταναλώνονται σε κάποιες περιοχές, λέει αυτός ο γιατρός. Αν και δεν έχει αναφερθεί κρούσμα του ιού στη γειτονική ακτή Ελεφαντοστού, οι αρχές ξεκίνησαν εκστρατεία επίσης κατά της κατανάλωσης τροκτικών για να προστατέψουν τους πολίτες που θεωρούν λιχουδιά το κρέας αυτών των ζώων. Είναι πραγματική απειλή και φοβάμαι πολύ. Οι ειδικοί επιστήμονες ελπίζω ότι θα ενώσουν τις δυνάμεις τους και θα βρουν τρόπο για να μην εξαπλωθεί αυτή η απειλή. Σε πολλές από τις χώρες της περιοχής η κατανάλωση χιμπατζίδων, πιθήκων, νυχτερίδων, σκατζόχυρων και αρουραίων είναι κάτι απολύτως συνηθισμένο. Στη Γερμανία ένα γεγονός όπου θα μαθεύσει την Καθολική Εκκλησία στην οριστική αποπομπή του Γερμανού Επισκόπου με την υπερπολιτελή βίλα προχώρησε το Βατικανό. Ο αρχιερέας Βαν Έλστ χρησιμοποίησε 31 εκατομμύρια ευρώ από πόρους της Εκκλησίας για να κατασκευάσει μια κατοικία που κάθε άλλο παρά σέβεται τις εντολές του Πάπα Φραγκίσκου για την σεμνότητα και τη λιτότητα. Να δούμε λοιπόν τις δηλώσεις τους για αυτό το θέμα. Στην οριστική αποπομπή του Γερμανού Επισκόπου με την υπερπολιτελή βίλα προχώρησε το Βατικανό. Ο αρχιερέας Βαν Έλστ χρησιμοποίησε 31 εκατομμύρια ευρώ από πόρους της Εκκλησίας για να κατασκευάσει μια κατοικία στο Λίμπουργκ, που κάθε άλλο παρασέβεται τις εντολές του Πάπα Φραγκίσκου για σεμνότητα και λιτότητα. Είναι σαφές πως θα ξεκινήσουμε κοινή προσπάθεια να αυξήσουμε το επίπεδο διαφάνειας στα οικονομικά της Εκκλησίας καθώς και την εποπτεία τους. Οι πολίτες του Λίμπουργκ καταδικάζουν τη συμπεριφορά του επισκόπου και κάνουν λόγο για παράλογη σπατάλη. Με τόσες φτωχές χώρες που χρειάζονται επιγόντως χρήματα, εκείνος τα χάλασε για τον εαυτό του. Αυτό δεν είναι σωστό. Η σπατάλη χρημάτων που συνέβη εδώ και ο τρόπος που συμπεριφέρθηκε, πιστεύω πως δεν είναι σωστά πράγματα. Απλά αυτή δεν είναι σωστή συμπεριφορά για ένα επίσκοπο. Νομίζω πως ολόκληρο το Λίμπουργκ θα ανακουφιστεί αν δεν επιστρέψει εδώ. Ο 54χρονος Βαν Έλστ ζήτησε συγγνώμη για την όποια προσεξία του, ωστόσο δεν θεωρεί πως έχει σφάλει. Το Βατικανό αναμένεται να τον τοποθετήσει σε θέση με πολύ χαμηλό προφίλ. Στην Κένια τώρα και θα δούμε ένα οικολογικό νέο που βρέθηκε λύση για τα ηλεκτρονικά απόβλητα. Η φτωχογειτονιά Κιμπέρα Ναϊρόμπι είναι η μεγαλύτερη παραγκούπολη της Αφρικής, στην οποία διαμένουν περισσότερο από 1 εκατομμύριο άνθρωποι που ζουν κάτω από το αίριο της φτώχειας. Ο Λεωνάντα Νιάγκα βρήκε ένα νέο τρόπο για να κερδίσει στο προστοζήν. Συγκεντρώνει τις άχρηστες ηλεκτρονικές συσκευές από το συνεργεία επισκευών της Κιμπέρα. Μια καλή σοδιά από εξαρτήματα παλιών υπολογιστών του προσφέρει το απαραίτητο μεροκάματο. Να δούμε το σχετικό βίντεο. High-tech. Η φτωχογειτονιά Κιμπέρα του Ναϊρόμπι είναι η μεγαλύτερη παραγκούπολη της Αφρικής, στην οποία διαμένουν περισσότεροι από 1 εκατομμύριο άνθρωποι που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Ο Λεωνάρντ Γκάτια βρήκε ένα νέο τρόπο για να κερδίσει τα προστοζήν. Συγκεντρώνει τις άχρηστες ηλεκτρονικές συσκευές από τα συνεργεία επισκευών της Κιμπέρα. Μια καλή σοδιά από εξαρτήματα παλιών υπολογιστών αλλά και άλλων συσκευών μπορεί να το αποφέρει μέσα σε μια μέρα μέχρι και 35 ευρώ. Αντί να πετάμε όλα αυτά τα στα σκουπίδια, τα μαζεύουμε και τα αγοράζουμε. Στη συνέχεια βγάζουμε ό,τι μπορούμε από αυτά.
Όλα πάνε μια χαρά. Είναι πολύ καλό γιατί τα χρήματα που βγάζουμε μέσα σε μια μέρα μας βοηθούν. Αλλά δεν βγάζουμε χρήματα κάθε μέρα. Αλλά μας βοηθούν να προγραμματίσουμε τι θα κάνουμε. Αγοράζουμε ό,τι μπορούμε, πληρώνουμε το ενίκιο μας. Δεν μπορώ να παραπονιέμαι. Είμαι ευχαριστημένος. Το βάρος των ηλεκτρονικών αγαθών που πετάγονται στα σκουπίδια κάθε χρόνο θα ξεπεράσει τα 65 εκατομμύρια τόνους το 2017, ενώ το 2012 ήταν σχεδόν 49 εκατομμύρια τόνοι. Ένα μεγάλο μέρος από τα ηλεκτρονικά απόβλητα των πλούσιων χωρών καταλήγουν σε αναπτυσσόμενες χώρες, όπου πολλοί άνθρωποι υπό ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες τα αποσυναρμολογούν. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία που πραγματοποιείται στην Κένια συνδέει τους συλλέκτες απορριμμάτων με τους ανακυκλωτές υλικών και τους εξαγωγείς, βοηθώντας τους φτωχούς να βγάλουν χρήματα από τα σκουπίδια. Χρειάζεται να μορφώσουμε τον πληθυσμό. Άρα τα ηλεκτρονικά απόβλητα μπορούν να χρησιμεύσουν ως πόρος άθλησης χρημάτων. Γίνονται ένα τέτοιο χρήσιμο μέσο όταν ανακυκλώνονται με το σωστό τρόπο. Τα ηλεκτρονικά απόβλητα περιέχουν σημαντικές ποσότητες χρυσού, αργύρου, παλάδιου και χαλκού. Πρέπει όμως όλα αυτά να ανακυκλωθούν σωστά, έτσι ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι που κρύβει η επεξεργασία τους. Να επιστρέψουμε τώρα στα δικά μας και να δούμε και μερικά από τα νέα της περιφέρειας. Θα πάμε στη Χαλκίδα, όπου βαρύστηκαν ο πέλεκης του πολυνομισχεδίου, που βρίσκεται προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή τις τελευταίες μέρες. Για όλους τους κλάδους και για το χώρο της υγείας, πέρα των φαρμάκων, έρχεται μέσα από δύο προτάσεις να δείξει την έξοδο στο ΕΣΥ και στους νοσοκομιακούς οδηγούς. Ενώ ο γραμματέας του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Χαλκίδας διαβεβαιώνει ότι οι 10 οδηγοί του Ιδρύματος βιώνουν μετά και την αποδόμηση του ΕΣΥ εκ νέου ανασφάλεια. Η Ομοσπονδιακή Ενώσεων Νοσοκομιακών Γιατρών Ελλάδας αντέδρασε έντονα και καλεί σε σειρά κινητοποιήσεων τον ιατρικό και νοσηλευτικό κόσμο. Να δούμε το ρεπορτάζ που ακολουθεί για τη Χαλκίδα. Με έκπληξη αρχικά αλλά και οργή εν κατακλείδη, απουσία πάντα προηγούμενης ενημέρωσης, άκουσε η νοσοκομιακή κοινότητα τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο και οι οποίες αφορούν στον χώρο της υγείας και συγκεκριμένα στα νοσοκομεία και την υποχρεωτική μετακίνηση των οδηγών ασθενοφόρων στο ΕΚΑΒ. Κανείς δεν ξέρει τελικά τι περιλαμβάνει αυτό το πολυνομοσχέδιο. Κάθε λίγο και λιγάκι μία παράγραφος, δύο σειρές, κάτι αλλάζουν. Δυστυχώς δεν υπάρχει ενημέρωση. Αυτό όμως που προέκυψε τελευταία στιγμή έτσι, για τον χώρο της υγείας, θα ήθελα τουλάχιστον να κεντρωθεί η κουβέντα, είναι στο ότι σε μία παράγραφο μέσα βγάζουν σε διαθεσιμότητα τους οδηγούς των νοσοκομείων, ξαφνικά τους υποχρεώνουν σε 10 μέρες να υποβάλουν μια αίτηση αν θα πάνε στο ΕΚΑΒ ή όχι, και όποιος δεν πάει στο ΕΚΑΒ βέβαια θα απολυθεί. Μετά την αποκαθήλωση του ΕΟΠΗ και την απαξίωση των φαρμακοποιών, οι οδηγοί νοσοκομιακών οχημάτων και η άτακτη αποχώρησή τους χωρίς πηξίδα οδήγησε στην αντίδραση της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομιακών Γιατρών Ελλάδας, που με ανακοίνωσή της κάνει λόγο για τερατώδες ρυθμίσεις, οι οποίες θα δώσουν ακόμη ένα πλήγμα στην περίθαλψη του ελληνικού λαού. Γι' αυτό πέραν και της μαζικής συμμετοχής στο σημερινό συλλαλητήριο διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή, καλεί τα μέλη της να συμμετέχουν και στο συλλαλητήριο της 1ης και της 9ης του Απρίλη, οι μέρες συνεδρίασης του ΕΚΟΦΗΝ που θα κλειδώσουν νέες ανατροπές στα δικαιώματα των εργαζομένων, αλλά και της γενικής απεργίας που διοργανώνει η ΓΕΣΕΕ. Το νοσοκομείο της Χαλκίδας έχει ασθενοφόρα, όπως έχει και άλλα υπηρεσιακά αυτοκίνητα που εξυπηρετούν άλλες ανάγκες. Η αιμοδοσία εξυπηρετείται από τους οδηγούς του νοσοκομείου με ένα συγκεκριμένο όχημα που μεταφέρει την ομάδα της αιμοδοσίας σε όλο τον νόμο όπου υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχουν μετακινήσεις υπηρεσιακών, υπάρχει μετακίνηση του διοικητή που γίνεται από οδηγό του νοσοκομείου. Υπάρχουν διακομιδές μέσα στον νόμο σε ένα περιστατικό που δεν μπορεί να μετακινηθεί αλλιώς, θα τον πάει το ασθενοφόρο του νοσοκομείου, με οδηγούς του νοσοκομείου βέβαια. Και βέβαια παράλληλα ενισχύουν κάποιες φορές και το ΕΚΑΒ για κάποιο περιστατικό που δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί από εκεί λόγω της έλλειψης προσωπικού και εκεί. Δώστε μας μια τάξη μεγέθους να καταλάβουμε πόσους οδηγούς απασχολεί το νοσοκομείο Χαλκίδα. Αυτή τη στιγμή νομίζω γύρω στους 10. Και πρέπει και οι 10 να μετακινηθούν. Καλύπτουν βάρδιες, έτσι. Δεν είναι όλοι μαζί το πρωί και κανένας το απόγευμα ή το βράδυ. Καλύπτουν βάρδιες κανονικά. Αυτοί λοιπόν τώρα θα υποχρεωθούν οι άνθρωποι μέχρι... Και οι 10. Θα υποχρεωθούν λοιπόν όλοι αυτοί μέχρι ισότου καταλήξουν σε αυτό που έχουν σκεφτεί, για το οποίο δεν γνωρίζουμε βέβαια περισσότερο παρά δύο γραμμές μόνο, υπάρχει μια τέτοια αναφορά εκεί, να κάνουν τι. Για 10 μέρες αν πούμε ότι εντάξει εμείς θέλουμε να πάμε στο ΕΚΑΒ, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία δεν κάνουμε τίποτα, μπορεί να μας λύσει λοιπόν ο Υπουργός το πρόβλημα. Και γιατί... σήμερα το βράδυ Κυριακή ψηφίζεται το νομοσχέδιο. Σήμερα θα ψηφιστεί. Και δεν έχει σημασία αν θα ψηφιστεί σήμερα ή αύριο το βράδυ. Σημασία έχει από τη στιγμή που θα ψηφιστεί θα υπάρχει πρόβλημα. Mm-hmm. Και βέβαια εδώ
Δεν μπορώ να καταλάβω αυτή η διαβούλευση και η κουβέντα που γίνεται. Εδώ βουλευτές δεν ήξεραν καν τίποτα από αυτά. Απλά ειδοποιηθήκαμε τελευταία στιγμή από την ΠΟΕΔΗΝ, την Ομοσπονδία των Νοσοκομείων, ότι έχει προκύψει ένα τέτοιο ζήτημα. Και από εκεί πέρα αρχίζεις να τρέχεις να δεις τι θα κάνεις, χωρίς να έχεις μια ενημέρωση, μια δέσμευση από μεριάς τους ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Οι άνθρωποι δεν θα χάσουν τη δουλειά τους γιατί εξυπηρετούν τις ανάγκες και είναι σαφές αυτό. Έτσι, αλλά νομίζω ότι εδώ δημιουργούν μια κατάσταση χωρίς να υπάρχει λόγος και χωρίς να ξέρει κανείς πού θα καταλήξει και τι αποτέλεσμα θα έχει. Από τη Χαλκίδα θα πάμε στη Λαμία, όπου συσκευασίες φρέσκου γάλακτος που κυκλοφόρησαν το πρωί του Σαββάτου αναγκάστηκαν να αποσυρθούν από τους υπεύθυνους της βιομηχανίας μετά από παράπονα των καταναλωτών. Σύμφωνα με την υπεύθυνη χημικό της βιομηχανίας, επρόκειτο για τεχνικό πρόβλημα που προέκυψε κατά τη διαδικασία βρασμού και δεν υπάρχει απολύτως καμία υπόνοια ή φόβος για τη δημόσια υγεία. Νέες συσκευασίες φρέσκου γάλακτος κυκλοφόρησαν ξανά. Τώρα να δούμε το ρεπορτάζ από το Star Κεντρικής Λαμίας. Τεχνικό ήταν τελικά το πρόβλημα που ανάγκασε το απόγευμα του Σαββάτου τους υπευθύνους της βιομηχανίας γάλακτος Λαμίας να αποσύρουν από τα ράφια αρκετών σημείων πώλησης της Λαμίας συσκευασίες με το γάλα που είχε διατεθεί προς κατανάλωση πριν λίγες ώρες το πρωί του Σαββάτου. Μετά από παράπονα καταναλωτών διαπιστώθηκε ότι υπήρχε έντονη μυρωδιά στο γάλα εξαιτίας προβλήματος στο στάδιο βρασμού. Σύμφωνα με την υπεύθυνη χημικό της βιομηχανίας γάλακτος, δεν πρέπει να υπάρχει καμία άλλη υπόνοια στους λαμιώτες καταναλωτές. Επρόκειτο απλά για τεχνικό πρόβλημα, το οποίο ξεπεράστηκε άμεσα και το πρωί της Κυριακής, η βιομηχανία γάλακτος Λαμίας διέθεσε και πάλι φρέσκο γάλα στην αγορά και στο καταναλωτικό κοινό. Αυτό που συνέβη ήταν ένα τεχνικό πρόβλημα. Είχαμε μια πιο υψηλή θερμοκρασία. Και αυτό επηρέασε τη γεύση και την οσμή, χωρίς όμως να τίθεται θέμα δημόσιας υγείας. Οπότε αποσύρθηκαν οι συγκεκριμένες συσκευασίες και αντικαταστάθηκαν αμέσως. Δεν μπόρεσε να γίνει η αντικατάσταση. Από σήμερα κυκλοφορούμε κανονικά. Είμαστε βέβαιοι γι' αυτό, ήταν τεχνικό το πρόβλημα, επηρέασε μόνο τη γεύση, δεν τίθεται θέμα δημόσιας υγείας. Τη λεγόμενη λίστα Νικολούδη, η οποία περιλαμβάνει τα ονόματα δημάρχων και περιφερειακών συμβούλων, οι οποίοι είτε δεν επέβαλαν καθόλου ποθενέσχες, είτε επέβαλαν με ελλείψεις, έδωσε στη δημοσιότητα η Βουλή. Ο Δήμαρχος Λοκρών, Νίκος Λιόλιος, και ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας Βασίλης Καράμπας, μέσα από το ΣΤΑΡ απαντούν στο γιατί συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο. Ο Δήμαρχος Λοκρών δηλώνει ότι υπέβαλε πόθεν έσχες και μάλιστα δύο φορές, αφού ειδοποιήθηκε ότι ο φάκελός του τον απέστειλε στις 5 Σεπτεμβρίου, δεν έφτασε ποτέ. Με γραπτή ανακοίνωση δίνει διευκρινήσεις για τις δηλώσεις των τριών τελευταίων ετών. Να δούμε το ρεπορτάζ. Δεν έχω καμία σχέση εγώ με αυτά τα πράγματα, διότι από 5/9 του 2012, όπως και για το 2011, απέστειλε, όπως στέλνω για πολλά χρόνια, τη δήλωση ποθενέσχες. Εγώ έκανα δήλωση ποθενέσχες όταν ήμουν στην ομάδα της Λαμίας, όταν ήμουν στην Πασεγία, δεν έχω να κρύψω τίποτα. Έχω πουλήσει περιουσιακά μου στοιχεία, δεν έχω αγοράσει περιουσιακά στοιχεία. Όμως, από παραδρομή, από ό,τι φαίνεται, όλος ο φάκελος που έφυγε από το Δήμο Λοκρών στις 5/9 του 2012 και απεστάλλει στη συγκεκριμένη αρχή η δήλωση περιουσιακής μου κατάστασης και πόθεν έσχες, πήγε για τα άλλα ονόματα τα οποία την κατέθεσαν, δεν πήγε για το δικό μου ή κάπου παράθεση, κάτι συνέβη, χάθηκε. Δεν μπορούν να μας εξηγήσουν τι ακριβώς έγινε. Μόλις ειδοποιήθηκα λοιπόν εγώ από τις δημόσιες αρχές ότι αναζητούσαν τη δική μου δήλωση του πόθεν έσχες, αμέσως την επανακατάθεσα. Τη δήλωση δηλαδή της περιουσιακής μου κατάστασης για το συγκεκριμένο έτος 2012, καθώς επίσης και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ότι είχα καταθέσει τη δήλωση αυτή 5/9 του 2012 και ο παραδρομή από λάθος ή δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν υπήρχε. Είναι γνωστό άλλωστε ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση και καμία εξάρτηση με αγορές ή με οτιδήποτε άλλο. Έχω πουλήσει περιουσιακά μου στοιχεία για να ανταποκριθώ σε ανάγκες τις οποίες υπήρχαν και είμαι γνωστό σε όλη την περιφέρεια ότι τα περιουσιακά μου στοιχεία μειώνονται. Δεν αυξάνονται. Επειδή οι Ευρυτάνες δεν πρέπει να έχουν απορίες που δημιουργούνται και θα δημιουργηθούν από ορισμένα μέσα επικοινωνίας προκειμένου να πουλήσουν, τους ενημερώνω πρώτα εγώ για τη λίστα Νικολούδη, που αφορά την υποβολή πόθεν έσχες όσων έχουν υποχρέωση και φυσικά σε ό,τι αφορά εμένα.
Όντως, για το 2011 υπέβαλα με καθυστέρηση το πόθεν έσχες και γι' αυτό φαίνεται στη λίστα ως μη υποβληθέν. Για το 2012 το υπέβαλα έγκαιρα και για το 2013 θα υποβληθεί εντός των νόμιμων χρονικών ορίων. Η βραβευμένη επιστήμονας της NASA, Έλενα Αντωνιάδου, είναι σύμφωνα με τα δημοσιεύματα ανάμεσα στα ονόματα που θα ανακοινώσει σε λίγες μέρες ο Σταύρος Θεοδωράκης. Σύμφωνα με το Έθνος της Κυριακής, μέχρι το τέλος της εβδομάδας, το πολιτικό κόμμα Ποτάμι θα δώσει τη δημοσιότητα την πρώτη φουρνιά του ψηφοδελτίου του για τις κάλπες του Μαΐου. Η υποψηφιότητα της Έλενας αποφύτησε από το Πανεπιστήμιο Στερεάς και θεωρείται, είναι σίγουρο ότι θα μπει στις εκλογές. Να δούμε το ρεπορτάζ που ακολουθεί. Βραβευμένη επιστήμονας της NASA, Έλενα Αντωνιάδου, είναι σύμφωνα με δημοσιεύματα ανάμεσα στα ονόματα που θα ανακοινώσει σε λίγες ημέρες ο Σταύρος Θεοδωράκης. Σύμφωνα με το Έθνος της Κυριακής, μέχρι το τέλος της εβδομάδας το ποτάμι θα δώσει στη δημοσιότητα την πρώτη φουρνιά του ψηφοδελτίου για τις κάλπες του Μαΐου. Η υποψηφιότητα της πανέμορφης Έλενας, που αποφύτησε από το Πανεπιστήμιο Στερεάς και αναδείχθηκε γυναίκα της χρονιάς για το 2013, θεωρείται σχεδόν βέβαιη. Η 26χρονη επιστήμονα έχει κάνει πρωτοποριακή έρευνα στην νανοτεχνολογία και στην αναγενετική ιατρική. Λίγες ημέρες πριν είχε μιλήσει στο Σταρ Κεντρικής Ελλάδας για τις σπουδές της στην Λαμία αλλά και για την τεχνητή τραχεία που δημιούργησε με μία συμφοιτήτριά της. Ναι, για μένα η Λαμία είναι μέσα στην καρδιά μου. Φυσικά πέρασα πάρα πολύ όμορφα χρόνια εκεί. Το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας με έχει βοηθήσει εξαιρετικά και για να έχω τις βάσεις σε επιστημονικό επίπεδο αλλά και για να χτίσω την δική μου προσωπικότητα, γιατί μέσα από τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε έχουμε μάθει και μεγάλα μαθήματα ζωής, νομίζω τα ξέρετε εσείς καλύτερα, τα προβλήματα που υπήρξαν. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί πάρα πολλοί συμφοιτητές μου έχουν διαπρέψει στο εξωτερικό και στην Ελλάδα αυτή την επιστήμη που έχουμε εμείς, την πληροφορική με εφαρμογές στην ιατρική. Και ελπίζω να είναι και μία πρόσκληση και μία, θα έλεγα, ανταμοιβή και για όλους εσάς που στηρίξατε το Πανεπιστήμιο και υποστηρίξατε και όλες αυτές τις κινήσεις που είχαμε κάνει και εμείς ως φοιτητές για να υπάρξει μία τοπική επαγρύπνηση και να μην φύγει το Πανεπιστήμιο από τον τόπο μας. Οφείλουμε να πούμε ότι το τμήμα είναι ιδιαίτερα πρωτοποριακό και καινοτόμο. Και έχω ακούσει πάρα πολλά γενικότερα και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των μεταρρυθμίσεων στην παιδεία της Ελλάδας, όπου το δικό μας τμήμα ήταν πολύ ευάλωτο σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Κινδύνευσα αρκετές φορές, αυτό είναι αλήθεια. Δυστυχώς ναι, παρόλο που είναι ίσως για μένα το πιο καινοτόμο τμήμα που έχει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή να επιδείξει. Είναι και το μοναδικό, αν δεν κάνω λάθος, Ελένη, έτσι δεν είναι. Βεβαίως, να το πούμε, γι' αυτό είναι το μοναδικό και είναι λυπηρό που δεν δίνονται κίνητρα ιδιαίτερα στους μαθητές που είναι πολύ καλοί μαθητές να το επιλέξουν, να το στηρίξουν και να ανοίξουν τα φτερά τους σε αυτόν τον τομέα. Έτσι. Ο οποίος είναι ο τομέας του μέλλοντος, επιτρέψτε μου να πω. Όταν σπούδαζες στη Λαμία εκείνα τα χρόνια, που βέβαια δεν έχουν περάσει και πάρα πολλά γιατί είσαι πολύ μικρή κοπέλα, θα μπορούσες να φανταστείς ότι θα ακολουθούσες αυτή την πορεία, ότι θα επιλεγείς από την NASA? Φυσικά και για μένα ήταν πολύ δύσκολος ο δρόμος, δεν ήταν εύκολος. Υπήρξαν πάρα πολλά εμπόδια και πολύ πείσμα και σκληρή δουλειά. Αλλά δεν είμαι άνθρωπος που τα παρατάει. Πάντα είμαι πολύ περήφανη για τη σχολή που τελείωσα. Το ακαδημαϊκό προσωπικό του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας είναι τουλάχιστον εξαιρετικό. Και πρέπει να τους δώσουμε και συγχαρητήρια για τον αγώνα που κάνουν και έχουν πάρει πολλές πρωτοβουλίες από το διοικητικές για να μείνει το τμήμα στα πόδια του, να αναπτυχθούν εργαστήρια, να υπάρχουν ημερίδες, να υπάρχει πολύ μεγάλη ερευνητική δραστηριότητα. Πολύ δυσανάλογη κιόλας με το μέγεθος του τμήματος. Έτσι, υπάρχει πολύ μεγάλη δραστηριότητα και δημοσιεύσεις. Νομίζω ότι για μένα έχω τα καλύτερα να πω και το μόνο που θέλω να πω και στον κόσμο που σας ακούει είναι ας το στηρίξουν λίγο παραπάνω. Ας έχουμε λίγο τους τοπικούς παράγοντες πιο κοντά μας. Γιατί είναι ένα στολίδι νομίζω για τον τόπο. Και μια οικονομική ανάπτυξη, αν το δούμε και διαφορετικά. Θα πάμε στη Βιωτία τώρα, όπου χωρίς αποτέλεσμα είναι οι έρευνες για τον ενταπισμό του 18χρονου ψαρά που αγνοείται από το πρωί της Τρίτης στην παράλυμνη Μωρικίου, όπου είχε πάει για ψάρεμα. Η βάρκα του αναποδογύρισε και ο νεαρός δεν κατάφερε να βγει στην επιφάνεια. Να δούμε το ρεπορτάζ. Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση με τον 18χρονο ψαρά που αγνοείται στην παραλίμνη Μουρικίου. Το
το πρωί του Σαββάτου ξεκίνησε η πέμπτη ημέρα ερευνών και μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί καμία ένδειξη ζωής του νεαρού. Κοιτάξτε, η λίμνη, οπωσδήποτε η μορφολογία και το ανάγλυφο του βυθού της λίμνης μας δυσκολεύει. Το λασπόδες της λίμνης έχει βούρκο, λάσπη κτλ. Δυσκολεύουν τις ενέργειές μας. Το πρωί της Τρίτης, 25 Μαρτίου, ο 18χρονος μαζί με φίλους του αποφάσισαν να πάνε για ψάρεμα παρά τις άσχημες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή της παραλίμνης Μουρικίου. Δύο άτομα από την παρέα έμειναν σε στεριά και ο νεαρός μαζί με έναν 30χρονο φίλο του επιβιβάστηκαν σε βάρκα. Λίγη ώρα αργότερα η βάρκα αναποδογύρισε και οι δύο νέοι βρέθηκαν στο νερό. Ο 18χρονος όμως δεν κατάφερε ποτέ να βγει στην επιφάνεια. Οι υπόλοιποι της παρέας κάλεσαν σε βοήθεια και στην περιοχή έφτασαν δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής υπηρεσίας, η πρώτη ΕΜΑΚ με 4 δίτες από την Αττική και η 7η ΕΜΑΚ με τη διασωστική Λέμπο από τη Λαμία. Οι έρευνες για τον εντοπισμό του 18χρονου που δεν έχουν μέχρι στιγμής κανένα αποτέλεσμα διακόπτονται καθημερινά μόλις νυχτώσει και συνεχίζονται με το πρώτο φως της ημέρας. Οριοθετούμε τις δραστηριότητες μας, κόβουμε κομμάτι-κομμάτι τη λίμνη. Η λίμνη είναι μεγάλη, είναι βαθιά, φτάνει μέχρι 30 μέτρα περίπου, οπότε καταλαβαίνετε ότι από μόνο του είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Νέα προσπάθεια για να βρεθεί ο νεαρός ή έστω κάποιο ίχνος του θα ξεκινήσει εκτός απροόπτου το πρωί της Κυριακής, έκτη ημέρα ερευνών. Εφιαλτικές είναι οι διαστάσεις της ρύπανσης στο Νασοπό ποταμό. Οι αποκαλύψεις και οι καταγγελίες σημάδεψαν τη σχετική μερίδα του προγράμματος Life για τον Νασοπό ποταμό, που πραγματοποιήθηκε στην πρωτεύουσα της Βιωτίας, στη Λιβαδιά. Μετρήσεις της περιφερειακής ενότητας της Βιωτίας στις 20 Μαρτίου στην περιοχή των Ινοφύτων, Σχηματαρίου, δείχνουν τις συγκεντρώσεις σε εξασθενές χρώμιο στα υπόγεια ύδατα. Και όπως κατήγγειλε ο Αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας Γιώργος Μουρκιώτης, ενώ έχει χαρτογραφηθεί η περιοχή στην οποία η μόλυνση χτυπά κόκκινο, το αρμόδιο Υπουργείο δεν ανταποκριθήκε στην έκκληση για βοήθεια, προκειμένου να ταυτοποιηθεί ο ρυπαντής. Να δούμε μερικές δηλώσεις για το σχετικό θέμα. Εφιαλτικές διαστάσεις λαμβάνει το ύψος της μόλυνσης από εξασθενές χρώμιο των υπόγειων υδάτων σε ένα εστιασμένο σημείο μήκους 500 μέτρων στη βιομηχανική περιοχή Ινοφύτων Σχηματαρίου. Με ανώτατο όριο συγκέντρωσης στα 50 μικρογραμμάρια ανά λίτρο, σε μέτρηση που πραγματοποίησε η Περιφερειακή Ενότητα Βιωτίας στις 20 Μαρτίου, όπως αποκάλυψε ο Αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Μουρκιώτης, το εξασθενές χρώμιο αγγίζει τα 5.000 μικρογραμμάρια ανά λίτρο. Μετρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Βιωτίας, οι οποίες διεξήχθησαν στις 20 Μαρτίου, απέδειξαν ότι η ρύπανση συνεχίζεται και μάλιστα σε ύψος 5.000 μικρογραμμάρια ανά λίτρο. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, ένα τεράστιο μέτρημα και πρέπει να προβληματίσει τους πάντες. Καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και υπεύθυνος του προγράμματος Life για τον Ασοπό ποταμό, Δανιήλ Μαμάης, βλέπει πίσω από αυτές τις ασύλληπτες συγκεντρώσεις εξασθενούς χρωμίου θαμμένα βιομηχανικά απόβλητα. Αυτό είναι μια εντοπισμένη ρύπανση που είναι πολύ μεγαλύτερη από το όριο. Αν αναφέρεστε στα υπόγεια νερά, είχαμε μετρήσει και εμείς σε μια βιομηχανική περιοχή στα Ινόφυτα συγκεντρώσεις οι οποίες ήταν γύρω στα 3.000 μικρογραμμάρια στο λίτρο. Οι συγκεντρώσεις αυτές είναι, το όριο για να καταλάβετε, είναι γύρω στα 50 μικρογραμμάρια στο λίτρο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι 60-100 φορές πάνω από το όριο. Φαίνεται λοιπόν ότι εκεί υπάρχει μια εστιασμένη πηγή ρύπανσης, η οποία μπορεί να είναι είτε κάποια θαμμένα απόβλητα από παλαιότερα, ή μπορεί να είναι κάποια υγρά απόβλητα. Η προσωπική μου άποψη είναι μάλλον ότι είναι κάτι το οποίο έγινε στο παρελθόν και δίνει ακόμα και τώρα ψηλές συγκεντρώσεις ρύπανσης. Εμείς ως Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, με
το λιγοστό προσωπικό που έχουμε, με την ανυπαρξία μέτρων που έχουμε και την έλλειψη χαρτογράφησης του χώρου, έχουμε προχωρήσει με το κλιμάκιο ελέγχου ποιότητας περιβάλλοντος, με το ΚΕΠΕ, σε συνεχείς μετρήσεις και ελέγχους των επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή του Ασοπού ποταμού. Όμως έχουμε φτάσει μέχρι σε αυτό το σημείο και έχουμε επιβάλει πρόστιμα και επίσης έχουμε σφραγίσει βιομηχανίες. Και δεν είναι μόνο αυτό. Όπως καταγγέλει ο αντιπεριφερειάρχης, ενώ έχουν ενημερωθεί σχετικά για τις κόκκινες μετρήσεις, τόσο το αρμόδιο. Σε αυτό το σημείο η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της για σήμερα. Ακολουθεί το πρώτο δελτίο ειδήσεων για σήμερα από το τηλεόραση της Ζούγκλας με την Κωνσταντίνα Παπατσάκονα. Να έχετε μια χαρούμενη μέρα. Καλημέρα σας.